Καλώς ορίσατε όλοι. Ας ξεκινήσουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τη Διευθύντρια του ΕΚΤ, κυρία Εύη Σαχίνη. Καλημέρα σας και από μένα. Νομίζω ότι μετά από αυτό το ωραίο καλωσόρισμα, το δικό μου θα είναι λίγο πιο πεζό, αλλά εξίσου έτσι ενθουσιώδης ως προς το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά εδώ στο ΕΚΤ να συμμετέχουμε στους εθνικούς εορτασμούς για τα 20 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης της UNESCO για τη διαφύλαξη της άγγελης πολιτιστικής κληρονομιάς, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω την κυρία Βίλη Φωτοπούλου, τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία συνδιοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση και με την οποία συνεργαζόμαστε επί μακρόν με αμοιβαία εκτίμηση. Αλλά και ένα εξαιρετικό πάνελ ομιλητών από θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και την κοινωνία των πολιτών. Τον κύριο Καραμανέ από το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ζαμπούλη από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας της Κρήτης, την κυρία Βραχλιώτου από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, τον κύριο Χρυσανθόπουλο από την Αρχείων Τάξης και φυσικά από το ΕΚΤ να καλωσορίσω τις δύο κυρίες, την κυρία Αγγελάκη και την κυρία Παπανότη από την ομάδα του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου, το Search Culture. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους εσάς που συμμετέχετε στη σημερινή εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς εγγεγραμμένους και βλέπω ότι συνεχώς αυξάνονται και οι συμμετέχοντες αυτή την ημερίδα. Ομολογώ ότι κάθε φορά που ασχολούμαστε με θέματα πολιτισμού, η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, που δείχνει και το ενδιαφέρον, αλλά δείχνει και την κοινότητα η οποία ασχολείται γύρω από τα θέματα του πολιτισμού. Σήμερα οι εγγεγραμμένοι, οι οποίοι είναι 560, προέρχονται από διαφορετικές κοινότητες και αυτό μας χαροποιεί και μας εντυπωσιάζει. Είναι ερευνητές, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, είναι διαχειριστές πολιτιστικών αρχείων, είναι εργαζόμενοι σε δήμους, είναι εκπρόσωποι εκπολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων, είναι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο ΕΚΤ, εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι τουριστικής ανάδειξης. Αυτό καταδεικνύει ότι το ενδιαφέρον για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά είναι πολύ μεγάλο. Τόσο γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μας, όσο και γιατί αλληλεπιδρά με διάφορους άλλους τομείς, όπως αυτόν της εκπαίδευσης, του τουρισμού, της αηφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι και πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, αλλά και της ίδιας της καθημερινότητάς μας. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι παραδοσιακό, νομίζω ότι όλοι αισθανθήκαμε καλύτερα σήμερα. Θα έλεγα ότι σχετικά πρόσφατα, όταν μιλούσαμε για τον ελληνικό πολιτισμό, συνήθως αναφερόμασταν στον αρχαίο πολιτισμό, στα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, στην αρχαία έτσι, παράδοση, στην αρχαία ιστορία. Σε αυτά εστίαζε και η εκπαίδευσή μας, αλλά και η εικόνα της χώρας μας διεθνώς από αυτά καθοριζόταν. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαιτέρως που σήμερα, όχι σήμερα, έχει ξεκινήσει, αλλά σήμερα νομίζω ότι και στο ΕΚΤ σηματοδοτείται κάτι έτσι, λίγο διαφορετικό, διευρύνεται η αντίληψή μας για την πολιτιστική μας κληρονομιά για να μπορέσει να καλύψει τα έθιμα, τις προφορικές παραδόσεις, τις τέχνες του θεάματος, τις κοινωνικές πρακτικές, τις τελετουργίες, τις εορταστικές εκδηλώσεις, την τεχνογνωσία για την παραδοσιακή χειροτεχνία, τις γνώσεις και τις πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν, ώστε μαζί ηλική και άλλη κληρονομιά να συνθέσουν μια πιο πλήρη εικόνα της δικής μας ταυτότητας, της ιστορίας μας. Βρισκόμαστε βέβαια ακόμη σε αρχικά στάδια στην ψηφιοποίηση και μεταφορά στο ψηφιακό περιβάλλον των διαφορετικών εκφάνσεων της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί πραγματικά μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την καταγραφή της γνώσης, των υλικών, των τεχνικών, αλλά και του περιβάλλοντος και των ίδιων των κοινωνικο-ιστορικών συμφραζόμενων μέσα στα οποία αυτά συνετελέστηκαν. Ως ΕΚΤ, με το θεσμικό μας ρόλο στην οργάνωση και διάχυση της γνώσης που παράγεται στην Ελλάδα και μέσω του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Search Culture, συσσωρεύουμε και διασυνδέουμε το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο που εσείς παράγετε. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, σήμερα ανοίγουμε το διάλογο για την ψηφιοποίηση της άγγελης πολιτιστικής κληρονομιάς, τα ζητήματα της τεκμηρίωσης και της ψηφιοποίησης, με σκοπό να ανταλλάξουμε γνώση, καλές πρακτικές, να δούμε τα θέματα τα οποία απασχολούν εσάς,
να διερευνήσουμε πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στη δουλειά που καλούμαστε να κάνουμε, ώστε να συντελέσουν και στην διαφύλαξη, στην ανάδειξη καταρχάς, αλλά και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η λαϊκή παράδοση έρχεται από παλιά για να φωτίσει όμως και το μέλλον. Στο ΕΚΤ μας αρέσουν αυτές οι συνθέσεις και οι συνδέσεις, το τοπικό με το παγκόσμιο, το παρελθόν με το μέλλον, η ανανέωση της παράδοσης με αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία πολύ παραγωγική συνάντηση και ελπίζω στο μέλλον το θέμα της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς να είναι από τα θέματα που μας απασχολούν και από τα θέματα για τα οποία θα μας κάνουν να αισθανόμαστε περήφανοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Και πάλι καλή σας μέρα και εύχομαι μία πολύ καλή συνάντηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Σαχίνη. Να πω κι εγώ δύο λόγια για το πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης έτσι, και το γενικό στόχο. Όπως είπε και η κυρία Σαχίνη, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνονται μία σειρά από επαιτειακές δράσεις, 38 στο σύνολο, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και είναι τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία σε όλη την επικράτεια, και οι οποίες εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με το διήμερο συνάντησης και δημιουργίας ενώδωσης δικτύου για την άλλη πολιτιστική κληρονομιάς, 25 και 26 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων που καταπιάνονται με την καταγραφή, ανάδειξη και διατήρηση διαφορετικών εκφράσεων της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Την καταγραφή, την ανάδειξη και τη διατηρήση, όπως είναι το Μπουλούκι, το περιοδεύον εργαστήριο για τη διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων δόμησης, και το Πολυφωνικό Καραβάνι για τη διαφύλαξη του πολυφωνικού τραγουδιού στην Ήπειρο και τα ελληνόφωνα χωριά της Βόρειας Ηπείρου. Οι εκδηλώσεις προσφέρουν καταρχήν την ευκαιρία του εορτασμού, μιας και στα 27 χρόνια και στη χώρα μας, ιδίως μετά την κρίση του 2009, παρατηρούμε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη λαϊκή παράδοση και χειροτεχνία, που εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους, από την αναβίωση του παραδοσιακού τραγουδιού και τη συμμετοχή πολύ νέου κόσμου στα πανηγύρια, στην αναβίωση παραδοσιακών καλλιεργειών και παραδοσιακών τεχνικών για την παραγωγή εμπορικών προϊόντων, πολλιασμένων συχνά και με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Παράλληλα, οι επαιτειακοί εορτασμοί προσφέρουν την ευκαιρία προβληματισμού γύρω από τα κέρια ζητήματα που θέτει η διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και που απασχολούν τους εμπλεκόμενους, τόσο τις κοινότητες φορείς της άλλης, όσο και τους θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Ενδεικτικά, πάλι αναφέρω ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές διαφύλαξης άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, πώς επιτυγχάνεται η συμμετοχή και η ενεργοποίηση των ίδιων των κοινοτήτων για την ανάδειξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ποια είναι η σχέση της άλλης με τη βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη και με την επανακατοίκηση ενδεχομένως, ειδικά ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και τον τουρισμό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του ευρύτερου προβληματισμού για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η σημερινή εκδήλωση έχει ως στόχο να πυροδοτήσει το διάλογο γύρω από το ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών ως μέσων για την καταγραφή, την αναπαράσταση, την ερμηνεία, την προβολή και την αξιοποίησή της από διαφορετικά κοινά, όπως της έρευνας, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών. Με τη συμμετοχή του διεπιστημονικού πάνελ που ανέφερε και η κυρία Σαχίνη, που σήμερα απαρτίζει την εκδήλωση, θα διερευνήσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις της ψηφιακής καταγραφής της Άιλης, χωρίς φυσικά να είναι δυνατόν να εξαντλήσουμε το θέμα. Ως συνδιοργανωτής της εκδήλωσης του ΕΚΤ από την πλευρά μας, να πω ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η εμβάθυνση της κατανόησης όλων των εμπλεκομένων σε διαδικασίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, ως προς τα ζητήματα της ποιότητας, της ανοιχτότητας, της διαλειτουργικότητας και της μακροχρόνιας προσβασιμότητας στην ψηφιακή αποτύπωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δώσουμε μισό λεπτό, λίγες πρακτικές συμβουλές για την εκδήλωση. Η εκδήλωση βιντεοσκοπείται και μετά την εκδήλωση το βίντεο θα αναρτηθεί στο κανάλι YouTube του ΕΚΤ και θα σας σταλεί με email. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης παρακαλώ να κάνετε τις ερωτήσεις σας αναφέροντας το όνομα και το φορέα που το όνομά σας και το φορέα σας είτε στο Q&A είτε στο chat
Και βέβαια αναφέρω ότι στις εκδηλώσεις μας δεν δίνονται βέβαια ως παρακολουθήσεις. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα αμέσως στην πρώτη ομιλήτρια της εκδήλωσης, την κυρία Σταυρούλα Φωτοπούλου. Αγάθη, αν μπορείς να ανοίξεις την παρουσίασή της. Γιατί η κυρία Φωτοπούλου έχει κάποιο μικρό πρόβλημα στη σύνδεση. Ελπίζω να μπορέσουμε να την ακούσουμε καλά. Η κυρία Φωτοπούλου είναι Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού και θα μας εισάγει στο σύνθετο περιβάλλον. Πρέπει να κάνω στο ψέρα. Θα μας εισάγει στο σύνθετο περιβάλλον της ενοιολόγησης της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τη θεσμική σκοπιά, καθώς και στις δράσεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη διαφύλαξη της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κυρία Φωτοπούλου, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Ναι, καλημέρα Ο σας. Λόγος σε εσάς. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά το ΕΚΤ και ελπίζω ότι στα θέματα της ΑΕΛΗΣ θα έχουμε μια πολύ καλή και πολύ επικοδομητική συνεργασία. Είμαστε πάλι γνώριμοι με το ΕΚΤ, αλλά εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα περιεχόμενο και ένα ρόλο πάρα πολύ στενό για να προχωρήσουμε μαζί. Μια συνεργασία που μπορεί να γίνει πάρα πολύ στενή για να προχωρήσουμε μαζί σε ένα πολύ προκλητικό καινούριο πεδίο της κληρονομιάς. Νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση μας δίνει καλή αφορμή, όπως και οι εκδηλώσεις που είχε την καλοσύνη να αναφέρει η κυρία Αγγελάκη, δηλαδή το διήμερο του Δικτύου των Φορέων της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή στο Σεράφιο, και μια εκδήλωση λίγο νωρίτερα, την Παρασκευή το βράδυ, στην Ανδώρα, στον κινηματογράφο Ανδώρα στη Σεβαστοπόλεως, όπου θα προβάλλουμε στο πλαίσιο του Εθνοφέστ. Το Εθνοφέστ είναι ένας οργανισμός αφιερωμένος στην προβολή και στη δημιουργία και προβολή του εθνογραφικού κινηματογράφου. Θα προβάλλουμε λοιπόν εκεί στο πλαίσιο του 14ου Εθνοφέστ δύο ταινίες που αφορούν, δύο ντοκιμαντέρ που αφορούν την ΑΕΛΗ πολιτιστική κληρονομιά. Μία για το κουλουριώτικο Χασάπικο, δηλαδή το Χασάπικο στην Σαλαμίνα, και μία για το Συριανό Λουκούμι ως στοιχεία της ΑΕΛΗΣ πολιτιστικής κληρονομιάς. Να περάσουμε στην πρώτη διαφάνεια, παρακαλώ, και να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την εμβληματική επέτειο, τα 20 χρόνια που πολύ ωραία μας ανέφερε η κυρία Σαχίνη από την υιοθέτηση της σύμβασης. Το 2003 όντως υπήρξε μία τομή στο θεσμικό πλαίσιο των Διεθνών Συμβάσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Η υιοθέτηση από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς ήρθε πραγματικά μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο προετοιμασίας, πολλών συζητήσεων και στον ακαδημαϊκό χώρο και μεταξύ των επαγγελματιών της κληρονομιάς, για να απαντήσει, να δώσει μάλλον μία μορφή συμβατικού κειμένου, δηλαδή νομικού θεσμικού κειμένου, σε προβληματισμούς που είχαν αναπτυχθεί και να τους πάει ένα βηματάκι παραπέρα. Οι προβληματισμοί που είχαν αναπτυχθεί και που αποτυπώνονται στη σύμβαση με ένα θετικό τρόπο πια, δηλαδή ως βήματα για το τι μπορεί να κάνει κανείς, αφορούσαν το ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ταυτισμένη με τα υλικά της, τα υλικά κατάλοιπα των κοινωνιών που έχουν περάσει πριν από μας. Αλλά έτσι όπως την ορίζαμε, δεν είχαμε κανένα περιθώριο για να σκεφτούμε και να αποτυπώσουμε και να αναδείξουμε το πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα εξέχοντα δημιουργήματα της αρχιτεκτονικής, τα εξέχοντα έργα τέχνης κλπ. Μέσα από ποια διαδικασία προήλθαν και κυρίως μέσα από ποια κοινωνική διαδικασία προήλθαν. Τι νόημα έδιναν οι άνθρωποι στην εργασία τους για να φτιάξουν αυτά τα πράγματα τότε, από τις πυραμίδες μέχρι έναν καθεδρικό της πρώιμης συνεταιρικής περίοδου ή οτιδήποτε τέτοιο αντικείμενο, τι νόημα έδιναν τότε και επίσης τι νόημα έχει αυτό το μνημείο για τους ανθρώπους που ζουν σήμερα δίπλα του. Πώς προσδιορίζει τις κοινωνικές του πρακτικές. Αυτά ήταν, δηλαδή, το κοινωνικό πλαίσιο
των μνημείων έλειπε από ό,τι είχαμε ως θεσμικά κείμενα για την προστασία τους. Σε αυτό ακριβώς μια απάντηση δόθηκε και κυρίως δόθηκε μια απάντηση, μια διεύρυνση της πολιτικής κληρονομιάς και για εκδηλώσεις, για κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στην πέτρα, στο ξύλο, στη ζωγραφική, στα έργα της μεταλλοτεχνίας. Μιλάω για το τραγούδι, μιλάω για το χορό, μιλάω για τέτοιους κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες δεν είχαν ένα πλαίσιο ανάδειξης και διαφύλαξης μέχρι τότε. Η σύμβαση, λοιπόν, που υιοθετήθηκε το 2003, δίνει αυτές τις απαντήσεις και τις δίνει συγκροτημένα, διαμορφώνοντας επίσης και ένα διαχειριστικό πλαίσιο, και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, για τη διαφύλαξή τους, αν θέλετε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό δηλαδή που αποτυπώνεται στη σύμβαση είναι ένας διάλογος που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 50 με ένα εμβληματικό βιβλίο και του Freeman Tilden για την ερμηνεία της κληρονομιάς μας, όπως το λέει, και αφορά τη φυσική κληρονομιά, αλλά και με μια πλειάδα άλλων συγγραφέων. Εδώ αναφέρομαι μόνο σε αυτά τα οποία είναι δημοσιευμένα βιβλία, αλλά όχι, και όχι στην πρακτική τους κλπ. Για την προσέγγιση του παρελθόντος, η οποία ξεκίνησε από, μάλλον είχε διάφορες στιγμές κορύφωσης. Για παράδειγμα, ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας, ο Λόβενταλ, φτάνει, ιστορικός ο ίδιος, φτάνει να λέει η κληρονομιά, τι είναι αυτό το πράγμα που λέμε κληρονομιά, έχει πρόβλημα, το προσεγγίζει κάπως ηρωνικά και λέει η κληρονομιά τελικά λαφυραγωγεί την ιστορία, κάτι τον ενοχλεί εδώ. Άλλοι συγγραφείς, αρχαιολόγοι, όπως η Λόρα Τζαν Σμιθ, για παράδειγμα, είναι πιο ευαίσθητοι στη διαδικασία της παραγωγής της κληρονομιάς, μιλούν πια για τις χρήσεις της και για τον τρόπο με τον οποίο πρακτικές και αντικείμενα γίνονται κληρονομιά. Είναι η διαδικασία που λέγεται κληρονομοποίηση. Εμένα με ενοχλεί αυτό το ρήμα, γιατί είναι πολύ έτσι, δύσκολο να το πει στα ελληνικά. Για να φτάσουμε στις σημερινές προκλήσεις, στις προκλήσεις που μας βάζει η κλιματική αλλαγή, τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την απώλεια που μοιραία έρχεται και θα έρθει χώρων, αντικειμένων, όχι μόνο του βιώσιμου χώρου, του χώρου του βιωτικού που έχουμε, αλλά και αντικειμένων της κληρονομιάς, την προσαρμογή που θα αναγκαστούμε να κάνουμε όλοι, αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες δημιουργικότητας που ανοίγονται σε αυτό, όπως το λέει ένας πολύ ενδιαφέρον συγγραφέας, ο David C. Harvey, σε αυτό το βιβλίο με υπότιτλο «Απώλεια, προσαρμογή και δημιουργικότητα». Η κληρονομιά, λοιπόν, μέσα σε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 50 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι είναι ένα φαινόμενο, καταρχάς, που είναι ένα φαινόμενο του παρόντος, είναι κάτι που κάνουμε εμείς σήμερα, είναι ο τρόπος που σχετιζόμαστε εμείς με το παρελθόν μας και είναι μια σχέση που είναι σε διαρκή ροή. Στην ουσία, η κληρονομιά, παρότι γραμματικά είναι ουσιαστικό, νομίζω ότι είναι ένα ρήμα, είναι κάτι που κάνουμε και αυτό ειδικά η σύμβαση για την οποία θα συζητήσουμε σήμερα μας το δίνει να το καταλάβουμε με πολύ καλό τρόπο, αν θέλετε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Μιλάμε λοιπόν για αυτή την σύμβαση για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, το πεδίο εφαρμογής της οποίας είναι αυτό που στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά ως λαϊκό πολιτισμό, δηλαδή ως πολιτισμικές εκφράσεις οι οποίες διακρίνονται από την προφορικότητα, από την προφορική μετάδοση και ως προφορική μετάδοση εδώ μπορούμε να καταλάβουμε και τον τρόπο με τον οποίο ένας τεχνίτης μαθαίνει την τέχνη δίπλα στον πρωτομάστορα, γιατί και αυτό είναι προφορική μετάδοση, την ομαδικότητα. Μιλάμε για φαινόμενα, πολιτισμικά φαινόμενα στα οποία συμμετέχουν ομάδες ανθρώπων, μικρές ή μεγάλες, θεσπισμένες ή όχι, δεν έχει σημασία. Όμως δεν είναι οι εκφράσεις ενός ατόμου, της ιδιορυθμίας, αν θέλετε, ενός ατόμου, αφορούν ομάδες ανθρώπων και μέσα από την επιτέλεση, την άσκηση αυτών των πολιτιστικών εκφράσεων δημιουργούνται ταυτότητες, πολιτισμικές ταυτότητες, δημιουργούνται κοινοί κώδικες πάνω στους οποίους χτίζονται πολιτισμικές ταυτότητες. Η άλλη πολιτιστική κληρονομιά είναι όλα αυτά ακριβώς, συν ένα ακόμα. Είναι ένα νέο διαχειριστικό πρότυπο για τους επαγγελματίες της κληρονομιάς, αλλά όχι μόνο για αυτούς.
και για τις κοινότητες των ανθρώπων κυρίως. Οπότε να περάσουμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, να δούμε λίγο περισσότερο στο σε τι συνίσταται και σε ποιους απευθύνεται. Ήδη από τον ορισμό της σύμβασης, τον οποίο μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε, δεν έχει νόημα να το αναφέρω, μιλάμε λοιπόν για κοινωνικές πρακτικές, ήδη με την πρώτη παράγραφο η σύμβαση μιλάει για τις κοινωνικές πρακτικές, αλλά και για τα αντικείμενα που παράγονται από αυτές, για τους χώρους στους οποίους επιτελούνται αυτές και όλο αυτό το σύνολο πολιτισμικών πρακτικών, προϊόντων, χώρων όπου επιτελούνται, αυτό είναι η άλλη πολιτιστική κληρονομιά, στο βαθμό που αυτές οι πρακτικές και όλα όσα συνεπάγονται δίνουν μία αίσθηση ταυτότητας σε αυτούς που τις κάνουν. Και δίνουν μια αίσθηση ταυτότητας όχι απλά για το παρόν, αλλά και μια διάθεση να μεταφέρουν, να μεταδώσουν αυτή την ταυτότητά τους και στους επόμενους. Θεωρεί ήδη από τον ορισμό η σύμβαση ότι η άλλη πολιτιστική κληρονομιά είναι μια πηγή δημιουργικότητας για το μέλλον. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια σύμβαση η οποία αφορά κοινωνικές πρακτικές του παρόντος και όλα όσα συμβάλλουν σε αυτές, και ο στόχος της δεν είναι το παρελθόν, δεν είναι μια με πολλά εισαγωγικά μουσιακού τύπου προσέγγιση σε αυτές, είναι η δύναμη που μπορεί να αντλήσουν οι σημερινοί άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για ζωντανή παράδοση. Ο όρος άλλη πολιτιστική κληρονομιά φτιάχτηκε μέσα από μια μακρά διαδικασία συζητήσεων σε υψηλό επίπεδο θεσμικών οργάνων της UNESCO. Η ζωντανή κληρονομιά όμως νομίζω ότι είναι ένας όρος που περιγράφει πολύ καλά αυτό για το οποίο μιλάμε και που αρμόζει ακριβώς στα φαινόμενα για τα οποία μιλάμε. Αν θέλετε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή η προσέγγιση προς τη ζωντανή παράδοση και στους τρόπους με τους οποίους προτείνεται να διαφυλαχθεί συνιστά πραγματικά αλλαγή παραδείγματος. Και δεν είναι υπερβολή αυτό, γιατί χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση από τον Κούν πολύ συχνά και μάλλον με τρόπο που αδικεί και τη βαρύτητα που έχει. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζει πραγματικά. Πρόκειται για μια αλλαγή παραδείγματος στις δημόσιες πολιτικές που αφορούν τον πολιτισμό. Και αυτή η αλλαγή πατάει πάνω σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι η συμμετοχική προσέγγιση. Δηλαδή, ο σκοπός όλων των δράσεων που αναλαμβάνουμε εφαρμόζονται στη σύμβαση είναι το να μπορούν οι κοινότητες της κληρονομιάς, οι κοινότητες των ανθρώπων οι οποίοι ασκούν αυτά τα φαινόμενα, τις πολιτισμικές εκφράσεις, να μπορούν να το κάνουν καλύτερα, με μεγαλύτερη άνεση και θα δούμε πώς, και κυρίως να το μεταδώσουν, εφόσον το θέλουν βέβαια, στους επόμενους. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η διατομεακή προσέγγιση. Όταν μιλάμε για πολιτισμικές εκφράσεις του παρόντος, σημαίνει ότι αυτές έχουν χαρακτηριστικά που αφορούν όχι μόνο στενά τον αυτοπροσδιορισμό, αλλά και το βιοπορισμό των ανθρώπων. Δηλαδή, αν μια τεχνική, όπως π.χ. η ξυλογλυπτική, θεωρούμε ότι είναι πολιτιστική κληρονομιά, άειλη πολιτιστική κληρονομιά, αυτή η πρακτική για να ασκηθεί έχει ανάγκη από ένα πλέγμα ρυθμίσεων που αφορά τις πρώτες ύλες, τη φορολογία, τα ασφαλιστικά κλπ. Για να μπορέσει να ασκήσει κάποιος αυτή την τέχνη του ξυλογλύπτη, θα πρέπει να έχει πίσω του ένα καλό τέτοιο περιβάλλον θεσμικό, αφορά κατά βάση δηλαδή δρόντες της δημόσιας διοίκησης, αλλά όχι του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως καταλαβαίνετε, και αφορά επίσης και πολλούς άλλους δρόντες από την κοινωνία των πολιτών, από την αγορά κλπ. Ένα καλό σχέδιο διαφύλαξης αυτής της κληρονομιάς απαραίτητα πρέπει να προσεγγίζει διατομεακά σε όλες τις διαστάσεις μία πολιτισμική πρακτική που ασκείται και τη χαρακτηρίζουμε άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Να δούμε λίγο, όταν το 2003 υιοθετήθηκε η σύμβαση και μέχρι σήμερα, πώς έχει το ακαδημαϊκό, το θεσμικό και το διοικητικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Γιατί αυτό έχει βάρος, γιατί
κάθε τι καινούριο που έρχεται να προσθεθεί στη διαδικασία της διοίκησης, πατάει πάνω σε κάτι προηγούμενο. Το προηγούμενο το οποίο πατούσε αυτό είναι δύο νόμοι. Ο νόμος 53-51 του 32 περί αρχαιοτήτων και ο νόμος 14-69 του 50 περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830. Το 2002, ένα χρόνο πριν υιοθετηθεί η σύμβαση, στην Ελλάδα αποκτούμε τον καινούριο τότε αρχαιολογικό νόμο, νόμο για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γέννη. Εμφανίζεται εδώ ο όρος πολιτιστική κληρονομιά. Αυτός ο νόμος έχει αναφορές στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, γιατί ακριβώς οι συντάκτες ήταν ενήμεροι για όσα διαδραματίζονταν διεθνώς. Όμως αυτός ο νόμος έχει μέσα του όλο το βάρος των προηγούμενων. Δηλαδή, έχει μία περιοδολόγηση των πολιτιστικών αγαθών με βάση την πολιτική ιστορία και όχι την πολιτισμική εξέλιξη, δηλαδή χωρίζει τρεις μεγάλες περιόδους, προϊστορία και κλασική περίοδος μέχρι το 330 μετά Χριστόν, δηλαδή μέχρι την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό στην πολιτική ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολλά στο πολιτισμικό περιβάλλον της ύστερης αρχαιότητας. Ό,τι γινόταν ένα χρόνο πριν το 330 δεν ήταν καθόλου διαφορετικό από αυτό το οποίο γινόταν όχι μόνο ένα χρόνο μετά το 330, αλλά και αρκετές εκατονταετίες μετά. Το ίδιο φέρνει μια άλλη τομή στο 1453, επίσης πολύ σημαντική τομή για όλο το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, να το πούμε έτσι, και ειδικώς για μας, για όσους ζούμε στην Ελλάδα σήμερα, αλλά και πάλι αυτή δεν είναι μια πολιτισμική τομή. Πολύ λιγότερο δε είναι πολιτισμική τομή το 1830, όταν δημιουργείται το Σύμβουλο. Έτσι είναι όμως και αυτό μας να λειτουργούμε μέσα από τα στεγανά. Για παράδειγμα, η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβασης, έχει αρμοδιότητα για αντικείμενα μετά από το 1830. Πριν όχι. Και υπάρχουν βεβαίως πολλά δύσκολα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το βασικό όμως που έχει το θεσμικό, το βάρος δηλαδή που μας δίνει το θεσμικό πλαίσιο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο για την προστασία των αρχαιοτήτων μέχρι σήμερα, είναι η εκ του νόμου κρατική ιδιοκτησία των αρχαιοτήτων. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση που έχει να κάνει και αφορά κυρίως την αρχαιοκαπηλεία. Ένα φαινόμενο από το οποίο έχουμε υποφέρει πάρα πολύ ή συνεχίζει να μας απειλεί και φοβάμαι ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα με αυτό. Είναι μοιραίο δηλαδή το ότι έχουμε να κάνουμε με ένα θεσμικό περιβάλλον που έχει πολύ σκληρές ρυθμίσεις για τα μνημεία, τα υλικά μνημεία, και αυτές δεν εφαρμόζουν καλά όταν έχουμε να κάνουμε με πολιτισμικές πρακτικές. Το δεύτερο είναι όχι μόνο το θεσμικό περιβάλλον, αλλά και το ακαδημαϊκό περιβάλλον και το διοικητικό περιβάλλον έχει ένα βασικό, έχει ρυθμιστεί ώστε να δουλεύει με ένα βασικό τρόπο. Η προστασία της κληρονομιάς είναι έργο των ειδικών και μόνο. Βεβαίως, όταν έχεις να κάνεις μια αποκατάσταση ενός μνημείου, τον πρώτο λόγο τον έχουν οι αρχιτέκτονες, οι αρχαιολόγοι, οι συντηρητές, οι ιστορικοί, αυτοί που ξέρουν να χειριστούν αυτό το μνημείο. Για τα φαινόμενα τα οποία μιλάμε, δηλαδή για τις πολιτισμικές πρακτικές, η προστασία αλίμονο αν είναι έργο των ειδικών. Οι ειδικοί χρειάζονται, είναι απαραίτητες συμβουλές τους, αλλά η διαφύλαξη των πολιτικών παραδόσεων πρέπει να είναι και μπορεί μόνο να υπάρχει ως έργο των ανθρώπων που τις ασκούν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ήρθαμε να εφαρμόσουμε τη σύμβαση. Ένα άλλο που μας το χρηματοδοτεί το ακαδημαϊκό περιβάλλον ότι στην Ελλάδα ο διάλογος, ο διεπιστημονικός διάλογος ανάμεσα σε επιστήμες όπως η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική, η ιστορία, η λαογραφία, η κοινωνική ανθρωπολογία, όπως θέλετε πείτε το αυτό το σύμπλεγμα επιστημών, η γεωγραφία, η πολιτιστική διαχείριση και τώρα πλέον οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αυτός ο διεπιστημονικός διάλογος μέχρι τουλάχιστον λίγα χρόνια
νωρίτερα, είχε αρκετά προσκόμματα, έβρισκε πολλά προβλήματα. Σιγά-σιγά και αυτό αλλάζει. Λίγο-λίγο βλέπουμε ότι αλλάζει και το θεσμικό και το διοικητικό και το ακαδημαϊκό περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια καλή εφαρμογή και των δράσεων προστασίας και διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Το βασικό πράγμα που κάνουμε για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά είναι η διαφύλαξη και εν μέρη προστασία. Η διαφύλαξη είναι όρος που έχει δεινοπαθήσει περισσότερο από όλους και κατά την μετάφραση της σύμβασης και κατά διαστήματα και από την πρακτική όλων μας. Αυτός είναι ο πραγματικά καινούριος όρος που εισάγει ως πρότυπο διαχείρισης η σύμβαση και αξίζει λίγο να σταθούμε και να δούμε σε τι διαφοροποιείται από τον όρο προστασία που όλοι έχουμε συνηθίσει όταν μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά. Όλες οι δράσεις που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας στο πλαίσιο της προστασίας της κληρονομιάς ξεκινάνε από μια βασική παραδοχή. Η κληρονομιά, τα αντικείμενα που χαρακτηρίζουμε κληρονομιά, πολιτιστική κληρονομιά, αποτελούν έναν πεπερασμένο πόρο, είναι αυτά, δεν φτιάχνονται καινούργια, είναι ότι ήρθαν από το παρελθόν, και μάλιστα είναι ένας πόρος που είναι σε κίνδυνο. Κινδυνεύει να χαθεί, να αλλοιωθεί ό,τι μπορεί να σημαίνει ο καιρός και τα στοιχεία της φύσης και από ό,τι μπορεί να σημαίνει η παρεμβάση των ανθρώπων πάνω σε αυτά. Έχει λοιπόν ένα πολύ έντονο χαρακτήρα συντήρησης του να μείνει έτσι όπως το βρήκαμε. Αυτό το οποίο θεωρούμε κληρονομιά. Και γι' αυτό το λόγο είναι μια αμυντική πολιτική. Είναι μια πολιτική που φτάνει και στο να αποσύρει μνημεία από τη χρήση προκειμένου να τα συντηρήσει. Δηλαδή, αν ένα αντικείμενο, ένα πίνακας ή ένα υφαντό ή δεν ξέρω τι άλλο θέλετε, θεωρούμε ότι είναι μνημείο, αυτό που κάνουμε είναι αυτόματα να το βγάλουμε από τη χρήση που μπορεί να είχε, για να το να κοσμεί ένα τείχο ενός σπιτιού, μιας εκκλησίας ή δεν ξέρω τι, να το φέρουμε στο μουσείο, να το συντηρήσουμε και να το κρατήσουμε. Στην ουσία να το βγάλουμε από τη χρήση. Και βέβαια όλες αυτές οι διαδικασίες είναι έργο ειδικών. Όποιον ξέρουν πώς να συντηρήσουν αυτά τα έργα, πώς να τα τεκμηριώσουν και αφορούν δηλαδή μια πλειάδα επιστημόνων που κινούνται γύρω από το φάσμα της αρχιτεκτονικής αρχαιολογίας, της συντήρησης και της διοίκησης προκειμένου αυτά να χαρακτηριστούν μνημεία, άρα να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία των δράσεων. Η διαφύλαξη από την άλλη ξεκινάει από μια καταρχάς και καταρχήν μεγάλη διαφορά με την προστασία, η κληρονομιώσιμος πόρος. Δηλαδή, όσο πιο πολύ χορεύουν ένα χορό, τραγουδάνε ένα τραγούδι, ασκούν μια τέχνη, τόσο πιο πολύ αυτό που λέμε άειλη πολιτιστική κληρονομιά ανθεί, προωθείται και εξαπλώνεται. Εξορισμού έχουμε να κάνουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Εδώ θέλουμε, είναι απαραίτητοι οι άνθρωποι να ασκούν αυτή την έκφραση, την πολιτιστική έκφραση για να μπορεί να υπάρχει, ενώ στην προστασία, στην ουσία, έχουμε πρόβλημα με το τι κάνουν οι άνθρωποι με τα αντικείμενα προστασίας και τα κρατάμε πίσω από αυτούς. Είναι επίσης μια διαμορφώνια αναπλέγματων οι οποίες πρέπει να προσεγγίσουν ολιστικά το κάθε τι που ονομάμε άλλη πολιτιστική κληρονομιά ή ζωντανή παράδοση με αρχή την νοηματοδότηση τι είναι το να κάνω αυτή την πρακτική για όσους την ασκούν και γύρω από αυτό όλες οι άλλες πολιτικές που ελπίζω θα προλάβουμε να πούμε μερικά λόγια για αυτές. Και επομένως, η διαφύλαξη είναι κατά βάση έργο των κοινοτήτων της κληρονομιάς, δηλαδή των ανθρώπων που χαρακτηρίζονται, βρίσκουν ένα κομμάτι της πολιτιστικής του ταυτότητας, ασκώντας αυτή την παράδοση, αυτή την τέχνη, αυτή την μουσικοχορευτική παράδοση κλπ. Και λιγότερο έργο των ειδικών και της διοίκησης, να υποστηρίξουν αυτό, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι το ασκούν. Αν θέλετε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια και για να το μπορέσουμε να το... Κύριε Φωτοπούλου, ναι, ορίστε. Συγχωρείτε.
Πρέπει λίγο να συντομεύουμε. Λοιπόν, τώρα εδώ και θα το μαζέψουμε. Μην σας απασχολεί το IT, εσείς έχετε δει ένα μεγάλο PowerPoint. Θα φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Η διαφύλαξη, λοιπόν, έχει κάποια βήματα και κάποιες μεθόδους. Το πρώτο είναι η καταγραφή και η τεκμηρίωση. Το δεύτερο είναι η διασφάλιση της μετάδοσης αυτού του πολιτισμικού χαρακτηριστικού στην επόμενη γενιά μέσα από μορφές εκπαίδευσης και θα δούμε πολύ σύντομα ποιες. Και το τρίτο είναι η διασφάλιση του υποστηρικτικού περιβάλλοντος για να μπορέσει να ασκηθεί αυτό, δηλαδή να έχουμε τις κατάλληλες δημόσιες πολιτικές. Να περάσουμε στο επόμενο. Το πρώτο βήμα καταγραφής και τεκμηρίωσης γίνεται μέσα από το Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο τηρείται από την Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 103 στοιχεία και έχουμε πολλά άλλα που είναι στο δρόμο. Οι εγγραφές πρέπει να πω ότι αυξάνουν τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς γεωμετρικής πρόοδου, πάνε πάρα πολύ γρήγορα, να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Τα βασικά χαρακτηριστικά, να δούμε του τι είναι ένα ευρετήριο Άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Και το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό για την εγγραφή, την ένταξη κάποιου στοιχείου σε αυτό, είναι το δελτίο που το περιγράφει να έχει έρθει από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν αυτή την κληρονομιά. Δηλαδή, να έχει τις δικές τους αντιλήψεις, το γιατί το κάνουν, τι νόημα βρίσκουν, να προβάλλει τις δικές τους για το πώς μπορεί αυτή η πολιτισμική έκφραση να συνεχίσει στο μέλλον, δηλαδή να έχει μέτρα διαφύλαξης τα οποία είναι μέτρα που έχουν αυτοί σκεφτεί και υιοθετούν απολύτως όμως. Είναι ένα εργαλείο για τις κοινότητες των φορέων της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα εργαλείο που συμβάλλει πάρα πολύ στην επανεκτίμηση αυτών των παραδόσεων που λέμε άλλη πολιτιστική κληρονομιά και συμβάλλει και κοινωνική αειφορία. Εσείς, ό,τι εγγράφετε στο κάθε δελτίο, δεν γράφετε στην πέτρα, να το πω έτσι. Δεν είναι κάτι που μένει αναλύωτο. Πρέπει να επικαιροποιείτε, γιατί κάθε στοιχείο αυτής της ζωντανής παράδοσης αλλάζει με τον χρόνο. Επικαιροποιούμε αυτές τις εγγραφές κάθε 10 χρόνια. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και της εγγραφής και της επικαιροποίησης είναι όχι μόνο η κειμενική πληροφορία, δηλαδή το τι γράφουμε με λόγια, αλλά και το πώς αυτό μπορούμε, το έχουμε αποτυπώσει σε οπτικοακουστικά τεκμήρια, γιατί αυτά είναι τα καλύτερα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλο το πολυδιάστατο χαρακτήρα που έχουν οι ζωντανές πολιτισμικές εκφράσεις. Και εδώ αρχίζουμε και ερχόμαστε λίγο στα δικά μας. Αν θέλετε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, δεν θα ήθελα να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτήν, που είναι της εγγραφής. Κυρίως να σταθούμε στο ότι μιλάμε για ζωντανά και έγγραφα, η επικαιροποίηση των οποίων είναι απαραίτητη. Να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ, και να δούμε λίγο το τι σημαίνει να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Ποιες είναι και να σταθούμε ιδίως στις τεχνολογίες κοινωνίας, οι οποίες είναι απαραίτητες πια. Όχι, να μείνουμε λίγο στην προηγούμενη. Είναι απαραίτητες για την στην προηγούμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ωραία, εδώ. Είναι απαραίτητες γιατί έχουμε πια τη δυνατότητα μέσα από τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Κάτι γίνεται. Ήθελα τη διαφάνεια που έχει συμπληρωματικές μορφές καταγραφής και να προβάλλουμε. Συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας μας βοηθάνε πάρα πολύ πια, γιατί μπορούμε να πούμε πληροφορία με τρόπο που λέμε πληροφοριστικό. Μπορούν να συμβάλλουν πολύ στην τεκμήρωση, να αναδεικνύουν πλευρές ενός στοιχείου της κληρονομιάς, τις οποίες δεν τις έχει μια αρχική καταγραφή, να εμπλουτίζουν τεκμήρια για αυτό το στοιχείο με ό,τι ήδη παράγουν. Και είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να μπορούμε να έχουμε
την επικοινωνία που θέλουμε ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες της κληρονομιάς. Και σε αυτό λογοδοτεί και το φόρουμ, το δίκτυο το οποίο εγκαινιάζουμε την επόμενη εβδομάδα, η δημιουργία ενός δικτύου φορέων ζωντανής παράδοσης. Πολύ σημαντικά είναι τα συστήματα αναπαράστασης κίνησης, ειδικά για τεχνογνωσίες. Και εγώ τουλάχιστον ξέρω δύο προγράμματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα Μην Γκέι, και θα μας πει υποθέτω ο κύριος Βούλης πολύ περισσότερα πράγματα μετά, και το πρόγραμμα iTreasures, λίγο παλιότερο, που είναι εξαιρετικά βοηθήματα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε όλη όλη την διαδικασία, ειδικά τεχνογνωσιών ή εκφράσεων όπως ο χορός κλπ. Δεν θέλω να στο περισσότερο, να προχωρήσουμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια, στο πώς, δύο διαφάνειες παρακάτω, στο πώς διασφαλίζεται η μετάδοση από, στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, από την, στην επόμενη γενιά. Γνωρίζετε στην προηγούμενη μετάδοση, γνωρίζετε ότι έχουμε τρόπους εκπαίδευσης, που είναι η τυπική εκπαίδευση στο σχολείο, η μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή σεμινάρια και εργαστήρια, που είναι μια οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, απλά δεν καταλήγει σε τίτλους όπως η όλη η ακαδημαϊκή τίτλη, και η άτυπη ιδιωματική εκπαίδευση, αυτή που συμβαίνει με έναν απλό τρόπο γύρω από ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι, στο πανηγύρι κλπ. Ή στο εργαστήριο του μάστορα. Η άλλη πολιτιστική κληρονομιά είναι εξαιρετικά κρίσιμη, ειδικά για την τυπική εκπαίδευση. Είναι πολύ κρίσιμη και φαίνεται από τη συνεργασία που έχουμε πια με το Υπουργείο Παιδείας σε δύο πεδία. Το πρώτο είναι διδάσκοντας στην ίδια την κληρονομιά, δηλαδή μεταδίδοντας τα παιδιά μέσα και από το οργανωμένο περιβάλλον του σχολείου όλες αυτές τις πρακτικές ή κάποιες από αυτές τις πρακτικές που λέμε άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Το δεύτερο όμως που είναι πολύ παραγωγικό είναι το διδάσκοντας με την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή με αφορμή μια τέχνη, π.χ. την ξεροληφθιά, διαμορφώνονται προγράμματα που έχουν να κάνουν με το αυτό που σας έχετε ίσως πιο εύκολα στο μυαλό, τη γεωμετρία, αλλά όχι μόνο τη γεωμετρία και την αριθμητική. Καλλιτεχνική εκπαίδευση, προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη βιολογία και ό,τι λέμε φυσική ιστορία. Είναι ένα τεράστιο πεδίο που μέσα από με τη συμβολή τη τυπική εκπαίδευση βοηθάει πάρα πολύ στην διαφύλαξη τη άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Και ένα πολύ ξεχωριστό και ενδιαφέρον κεφάλαιο είναι η επαγγελματική εκπαίδευση για τέχνε και εκφράσει τη άλλη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά δεν είναι τη ώρα να το πιάσουμε. Αυτές οι τρεις μορφές είναι κρίσιμες για να μπορέσει να συνεχίσει να μεταδίδεται ένα στοιχείο σημερινό στην επόμενη γενιά, στο βαθμό που οι ίδιοι όσοι το ασκούν θέλουν. Γιατί δεν είναι δεδομένο αυτό, δεν είναι πάντα. Ή δεν μπορεί να γίνει ελκυστικό για τους επόμενους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον γι' αυτό. Να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Για να φτιάξουμε λοιπόν ένα σχέδιο διαφύλαξης πρέπει να έχουμε την τεκμηρίωση και να έχουμε και ένα καλό περιβάλλον για τη μετάδοσή του. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ένα σχέδιο διαφύλαξης για σύνθετες τέχνες, για παράδειγμα, έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις. Επομένως, επειδή ακριβώς όλες οι πολιτισμικές εκφράσεις δεν είναι ίδιες, χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη ευελιξία στο πώς διαμορφώνουμε σχέδια διαφύλαξης, και ειδικά για τις πολιτισμικές εκφράσεις που έχουν να κάνουν με τέχνες, μας είναι απαραίτητα και πρέπει να αξιοποιούμε δημόσια δεδομένα. Είτε έχουν να κάνουν με την δημογραφία, τα φορολογικά, στοιχεία που δίνουν οι επαγγελματικές ενώσεις και οι ΟΤΑ. Αν δεν έχουμε αυτά τα πράγματα στα χέρια μας, η υποκειμενική αίσθηση ότι η αγκιοπλαστική εδώ δεν πάει καλά, δεν αρκεί. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει για να μπορείς να παρέμβεις συγκεκριμένα. Άρα εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο στο οποίο όλες οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας μας βοηθούν πάρα πολύ να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτό που λέμε ένα καλό... και λίγο παρακάτω παρακαλώ. Να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα καλό περιβάλλον υποστηρικτικών δημόσιων πολιτικών. Για μία πολιτισμική έκφραση, εδώ βλέπετε ενδεικτικά πόσες διαφορετικές δημόσιες πολιτικές μπορεί και πρέπει να συντονιστούν για να μπορέσει να συνεχίσει μια τέχνη. Π.χ. η ξυλοναυπηγική.
από το να αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά όσων ήδη δουλεύουν στους ασανάδες, ζητήματα χωρικού σχεδιασμού, γιατί πολλά καρνάγια βρίσκονται σε διαδικασίες έξωσης από τους χώρους που βρίσκονταν, γιατί η παραλία γίνεται ένα πολύ ακριβό μέρος για άλλες δραστηριότητες. Όμως, εξίσου σημαντικό είναι ότι ακόμα και αν τα έχεις αυτά τα τρία στη θέση τους, ποιοι είναι οι νέοι καραβομαραγκοί, πώς μπορούν να έρθουν στο επάγγελμα, τι εκπαιδευτική πολιτική έχεις για αυτά που δεν έχεις και αυτή προσπαθούμε να φτιάξουμε, και αν καταφέρεις και έχεις, πώς μπορείς να πιστοποιήσεις τις δεξιότητες των ανθρώπων που θα πάνε να δουλέψουν στα επόμενα, στα ξενοδοχεία και τα προϊόντα τους. Έχεις να συζητήσεις με πάρα πολλούς ρόντες στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης και με πάρα πολλούς ρόντες στην αγορά, ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διάθεση των προϊόντων της κάθε τέχνης, και εδώ πολύ σημαντικά είναι και ό,τι αφορά την τουριστική πολιτική και το τι ανοίγματα ή τι εμπόδια πιθανώς βάζει σε αυτά τα πράγματα. Να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια και με αυτή να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχω καταχρεώσει πάρα πολύ το χρόνο σας, αλλά απλά με αυτό θα ήθελα να κλείσω, ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία η ψηφιακή μετάβαση είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια δημόσια πολιτική διαφύλαξη στοιχείων της άλλης πολιτικής κληρονομιάς χωρίς να πατάει σε καλά στατιστικά δεδομένα, σε ανοιχτά δεδομένα, τα οποία πρέπει να μπορεί να παίρνει γρήγορα, να έχει όλα τα συστήματα, όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η οπτικοακουστική καταγραφή και όπως προχωράει και τα συστήματα αναπαράστασης της κίνησης, να μπορεί να παράγει ζωντανά έγγραφα και να μπορεί να τα βλέπει αυτά στο χώρο χρησιμοποιώντας γεωχωρικά συστήματα. Δηλαδή, θέλεις να έχει όλα αυτά και επίσης μία δυνατότητα να αξιοποιήσει όλα τα δεδομένα για να μπορεί να δημιουργήσει δημόσιες πολιτικές που να είναι αποτελεσματικές. Η ψηφιακή μετάβαση εδώ είναι απαραίτητη και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να την προσεγγίσουμε με σωστό τρόπο από την αρχή. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία. Ξέρω ότι μάλλον υπερεύει το χρόνο, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και μετά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φωτοπούλου. Η αλήθεια ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή τη γενικότερη εικόνα και για το θεσμικό πλαίσιο, για τις πολιτικές και τις δράσεις που αναλαμβάνει η Διεύθυνση Νεωτερής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είμαστε βέβαια λίγο πίσω στον χρόνο, οπότε θα περάσουμε αμέσως στον κύριο Καραμανέ. Όση ώρα ο κύριος Καρμανές κάνει share screen, να πω ότι είναι διευθυντής στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών από το 2014. Η έρευνά του εστιάζει στα παραδοσιακά τεχνικά συστήματα, κυρίως παραγωγής τροφίμων, με επιτόπια εργασία σε επιμενικές κοινότητες της Βόρειας και Κεντρικής Πίδου και τις πολιτισμικές διαστάσεις αγροτικής παραγωγής στο πλαίσιο των σύγχρονων διαδικασιών διαφύλαξης και προώθησης αγροτικής κληρονομιάς. Συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά έργα που άπτονται της τεκμηρίωσης και της ψηφιοποίησης λαογραφικού και εθνογραφικού υλικού και τη διάδοση του ψηφιακού περιεχομένου με την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Είναι ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Εθνολογίας και Λογραφίας, της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και άλλων επιστημονικών επιτροπών. Ο κύριος Καραμανές θα μας μιλήσει για σε βάθος χρόνου δράση του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λογογραφίας και για το πώς οι ψηφιακές μέθοδοι υπηρετούν αλλά και μεταβάλλουν και την ίδια την επιστήμη της λογογραφίας. Κύριε Καραμανέ, ο λόγος σε εσάς. Να ευχαριστήσω το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την πρόσκληση να ομιλήσω στην ημερίδα. Μακρά η συνεργασία του Κέντρου με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου. Και η μακρά και συνεργασία σχετικά με την Διεύθυνση Άλλης Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς αρκετοί συνάδελφοι συμμετέχουν και στην Επιτροπή αλλά και σε επιμέρους δράσεις. Να ευχηθώ βεβαίως και για τη σημερινή εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, της Παναγίας της Αρχισπορίτισσας, Μεσοσπορίτισσας ή Ξεσπορίτισσας, ανάλογα με ποιο στάδιο βρίσκεται η σπορά, αλλά και της, λέγεται βέβαια και Πολυσπορίτισσα, επειδή βράζουν πολυσπόρια, αυτό το μείγμα των προϊόντων, για την ευδοκίμηση της σποράς και καταναλώνουν βέβαια. Εύχομαι λοιπόν ευδοκίμηση και στον ψηφιακό πλούτο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,
και των στοιχείων της άειλης κληρονομιάς. Θα μιλήσω λοιπόν με θέμα το λαογραφικό και εθνογραφικό υλικό σε ψηφιακό περιβάλλον, λαογραφικά αρχεία, συνεργασία με τις κοινότητες και άειλη κληρονομιά. Θα ταχύνω τον λόγο, θα μιλάω γρήγορα, αλλά πιστεύω ότι ακούγομαι και ότι θα μιλάω, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω να μιλήσω καθαρά. Το λαογραφικό αρχείο ιδρύθηκε το 1918 από τον Νικόλαο Πολίτη, τον πατέρα της ελληνικής λαογραφίας. Στο τέλος του βίου του, το 1921 πέθανε ο Πολίτης, και εντάχθηκε το 1926-27 στην Ακαδημία Αθηνών. Μετονομάστηκε σε Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας το 1966. Ο Πολίτης και από την ίδρυσή του, ο στόχος των ανθρώπων που υπηρετούσαν τότε εδώ ήταν η πραγματοποίηση λαογραφικών αποστολών για επιτόπια έρευνα και συλλογή υλικού, η ταξινόμηση του λαογραφικού και εθνογραφικού υλικού με τη χρήση ερωτηματολογίων κυρίως και η συνεργασία με άτομα και φορείς. Κυρίως ήταν οι συνεργάτες εκπαιδευτικοί, είχε στήσει ένα μεγάλο δίκτυο ο Πολίτης ήδη από την εποχή που υπηρετούσε στο Υπουργείο Παιδείας, από τη δεκαετία δηλαδή του 1880, αλλά υπάρχουν και το δίκτυο των φίλων της λαογραφίας, οι οποίοι είναι πολλοί όπως βλέπουμε έως και σήμερα. Το πρώτο σημαντικό ερωτηματολόγιο για την ταξινόμηση του λαογραφικού και εθνογραφικού υλικού ήταν αυτό του Γεωργίου Μέγα, εκπονήθηκε στην δεκαετία του 30, το 1936. Ανέλαβε την διεύθυνση του αρχείου Ωμέγας, αλλά ήταν βέβαια παλαιός μαθητής του Νικολάου Πολίτη και οργάνωσε αυτή την συλλογή και την ταξινόμηση του υλικού. Την περιέγραψε και στον κανονισμό του αρχείου, στον κανονισμό εργασιών, που ψηφίστηκε το 1944 από τη σύγκληση της Ακαδημίας. Και τι έλεγε, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο κανονισμός, ότι πρέπει να συγκεντρώνουν τα κείμενα του λαϊκού πολιτισμού, τα δημοσιευμένα, να κάνουν βιβλιογραφίες, να κάνουν επιτόπιες έρευνες και να εμπλουτίζουν το υλικό, να διατηρούν αυτά τα πράγματα σε πρωτότυπο και αντίγραφα, να τα ταξινομούν, να τα κατατάσσουν και να εκδίδουν δημοσιεύματα. Αναφερόμαστε πάντα στο συνέδριο της Λούνδης, ένα σημαντικό συνέδριο εκείνης της εποχής. Ο Γεώργιος Μέγας, ο ιστορικός διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Και το επόμενο ερωτηματολόγιο είναι αυτό πιο εύκριστο του Γεωργίου Σπυριδάκη, του παλαιού διευθυντή. Το 1962 κυκλοφορήθηκε ένα εύκριστο ερωτηματολόγιο για τη συλλογή της λαογραφικής ύλης, της επιτόπιας έρευνας, αλλά και την ταξινόμηση του αρχείου. Ο Γεώργιος Σπυριδάκης. Και τελικά το ερωτηματολόγιο του υλικού βίου στις αρχές της δεκαετίας του 80, που συμπληρώνει αυτό το σύστημα ταξινόμησης του κέντρου λαογραφίας, τον Στεφάνου Ημέλου και της Εκατερίνης Πολυμέρου Καμιλάκη. Μια κουβέντα μόνο. Ο Μεσοπόλεμος είναι η χρυσή εποχή των λαογραφικών αρχείων. Δείχνω μόνο αυτή την εικόνα από το λαογραφικό αρχείο της Εσθονίας, αλλά αυτό ισχύει για όλη τη Βόρεια Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το λαογραφικό αρχείο ακολουθούσε ακριβώς ευρωπαϊκά πρότυπα από την ίδρυσή του. Ήταν στρατηγική επιλογή των ανθρώπων που υπηρετούσαν τότε εδώ. Οι επιτόπιες έρευνες αρχίζουν αμέσως μετά την ίδρυση του αρχείου, από το 1920 δηλαδή, η πρώτη αποστολή του Στύρμωνος Κυριακίδου, του τότε διευθυντού, αλλά δείχνω κάποιες εικόνες. Ο Δημήτριος Λουκόπουλος, ο συνεργάτης του Κυριακίδη και της Μέλπος Μερλιέ στην Αιτωλία, στα τέλη της δεκαετίας του 30, αυτός είναι ο Λουκόπουλος εδώ, ο δάσκαλος. Ο Δημήτριος Πετρόπουλος στον Αποκόρονα στην Κρήτη, αρχές δεκαετίας του 50. Ο Γιώργος ο Εκατερινίδης και ο αείμνηστος Περιστέρης στην Κρήτη και στη Φωκίδα αντίστοιχα για ηχογραφήσεις. Ο Γιώργος Εκατερινίδης στο πανηγύρι του Αγίου Χαραλάμπου στην Αγία Παρασκευή Λέσβου το 1969. Η Εκατερίνη Καμιλάκη στο Τρίκερι της Μαγνησίας 1979. Ο Μιλόν και η Ζωή Μάργαρη στην Κρυμαία το 2013, πριν τα γεγονότα, σε ένα κονάκι αναστενάριδων και στις εορτασμούς των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Παρασκευάς Ποτηρόπουλος στα Κύθυρα και στα Αντικύθυρα το 2017. Και ο Μιλόν στις Δαφνές Ηρακλείου πριν από λίγες εβδομάδες. Ένα ζωντανό αρχείο. Ζωντανό αρχείο, όπως θα δείξω και για τις ταξινομήσεις, αλλά και για το υλικό που εισάγεται συνεχώς. Έχουμε τα αρχεία, το παλιό λεγόμενο αρχείο, το αρχείο χειρογράφων, αυτό που προέρχεται ήδη από τον Νικόλαο Πολίτη και τους συνεργάτες του. Αυτό είναι ένα χειρόγραφο που χρονολογείται στα τέλη του 18ου αιώνα, το οποίο το προσφέρει, το στέλνει ο Νικόλαος Λάσκαρης στον Πολίτη. Αλλά είναι παλιότερο.
Έχουμε τη συλλογή, το διαγωνισμό συλλογής λαογραφικού υλικού από το 1953, που το κέντρο επαινεί αυτό το υλικό που στέλνουν οι αεραστέχνες, λεγόμενοι οι αεραστές τέχνες, με την καλή έννοια τους λέμε αεραστέχνες, λαογράφοι, και αξιολογείται και επαινείται με ή χωρίς χρηματική αμοιβή. Και έχουμε και εισερχόμενο υλικό, ποικίλο, ένα μόνο παράδειγμα, ηχογραφήσεις δημοτικών τραγουδιών στο πεδίο, ηχογραφήσεις του Κωνσταντίνου Ψάχου, που εισήλθαν το 2006, οι περίφημες ηχογραφήσεις του Δημητρίου Περιστέρη, Γεωργίου Νάζου, του Ψάχου, του Αρμάντου Μαρσίκ, επιτόπιε έρευνα στη Ροδοδάφνη Αιγυαλίας, εισήλθε ο φωνογράφος που τον είδαμε στην εικόνα, οι δίσκοι, η κέρινη κύλινδρη δημοτικής μουσικής, το μικρό πανεαρμόνιο που είχε κατασκευαστεί το 1924 στο Έτιγκεν με χορηγία της Εύας Πάλμερ, και όλα αυτά δημιούργησαν μια, αφού ψηφιοποιήθηκαν, εκδόθηκαν σε μια έκδοση η οποία είναι και στο αποθετήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, μαζί και τα ηχητικά είναι στο αποθετήριο του ΕΚΤ. Διαμορφώθηκε λοιπόν αυτό το αρχείο που, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, σε κάποιους τομείς, σε κάποιες επιμέρους ύλες, το αρχείο χειρογράφων, έχει 12.000 τίτλους αυτή τη στιγμή, το φωτογραφικό αρχείο, την εθνική συλλογή που έχει όλα τα ηχητικά και τα εμπορικά και τα προεχόμενα από την επιτόπια έρευνα, τα κινηματογραφικά, τη βιβλιοθήκη και τη μουσιακή συλλογή. Όλα αυτά λοιπόν, είδατε, 100 χρόνια τα μάζεψα πραγματικά σε 4 λεπτά. Κάποια στιγμή έφτασε η εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, η τότε διευθύντρια η Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη εισηγήθηκε αυτό το μετασχηματισμό, επωφελούμενη κυρίως από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό έφερε παράλληλα την αύξηση συνεργασιών με άτομα και φορείς. Αυτό που γινόταν μεγενθύνθηκε. Παιδευτικοί, φίλοι της λαογραφίας, σύλλογοι, αυτοδιοίκηση κλπ. Μια σειρά προγραμμάτων, δεν θα τα διαβάσω καν, θα μείνουν στο PDF, με το τρίτο κουκουσού, την κοινωνία της πληροφορίας, την ψηφιακή σύγκληση και άλλα μικρότερα, αυτά είναι ευρωπαϊκά βεβαίως προγράμματα, αλλά και μικρότερα προγράμματα στηριγμένα σε εθνικούς πόρους, έως το, φτάνουμε στον παρόντα χρόνο, στο ΕΠΑΝΕΚ το σημερινό, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Χρήστο Ζερφό, Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών. Ψηφιοποίηση λοιπόν. Λίγες εικόνες. Ο Γιάννης Σμυρνέος το 1998 ψηφιοποιεί το ηχητικό αρχείο της Μπομπίνες. Σάρωση χειρογράφου και έντυπου υλικού το 2008. Επεξεργασία ψηφιοποίησης ηχητικού υλικού από την ομάδα του Χρήστου του Ντόκολα το 2008. Το φωτογραφικό αρχείο το 2008. Το 2015, εδώ η Κλεοπάτρα Ιφατούρου, δουλεύει το Slides, μια μεγάλη συλλογή που λάβαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το διάστημα. Η ψηφιοποίηση αντικειμένων μουσιακής συλλογής, 2015, τεκμηρίωση μουσιακού υλικού με τη βοήθεια της κοινότητας στη Λευκάδα, τεκμηρίωση κινηματογραφικού υλικού από την Κάλυμνο με τη βοήθεια της κοινότητας, πάμε και στο επόμενο στάδιο, δηλαδή της περαιτέρω τεκμηρίωσης, προσέρχονται οι άνθρωποι που μας βοηθούν. Το 2020-2021, οι μάσκες εδώ πέρα δείχνουν και που βρισκόμαστε, θα μείνουν αυτά στην ιστορία, ψηφιοποίηση και ταξινόμηση λαογραφικού υλικού, remastering ηχητικού υλικού με πολύ εξελιγμένη τεχνολογία στο στούντιο του φίλου μας, του Νίκου του Γιατράκου, με τον Παναγιώτη τον Πετρονικολό το 2021, με τη Μαρία την Ανδρουλάκη, και στον παρόντα χρόνο, τώρα, που τα νεότερα μέλη της ομάδας δεν είχαν γεννηθεί όταν άρχιζαν οι ψηφιοποιήσεις. Η ψηφιοποίηση είναι μια παλιά ιστορία, με λίγα λόγια. Τα αποτελέσματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών ψηφιοποίησης ως προς την ταξινόμηση, τις οντολογίες, τη μελέτη και τη διάχυση του αρχιακού περιεχομένου. Το πρώτο είναι η επανεξέταση των ταξινομικών σχημάτων του λαογραφικού αρχείου υπό το πρίσμα των σύγχρονων θεωρητικών εξελίξεων στις λαογραφικές και ανθρωπολογικές σπουδές, και η δυνατότητα σχεδιασμού εναλλακτικών ταξινομητικών αρχών τόσο για το υπάρχον υλικό, όσο και για αυτό που εισέρχεται συνεχώς σε βάσεις δεδομένων και αποθετήρια. Είναι αυτό που λέμε ζωντανό αρχείο. Έχει γραφτεί και ένα άρθρο από τον συναδέλφο Σποτηρόπουλο και Καραχρήστο στην επιτερίδα του κέντρου. Ζωντανό αρχείο. Πολυάριθμες εκδόσεις και στις εκδοτικές σειρές των δημοσιευμάτων και πηγές του λαϊκού πολιτισμού. Ιδιαιτέρως μουσικές εκδόσεις που συνοδεύονται από ηχητικές και οπτικές καταγραφές ασμάτων. Ενδεικτικά,
η κλασική έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών του 1968, που ψηφιοποιήθηκε, έγινε ένα πολύ ωραίο remastering το 1999 από την Κέτη Γκαμιλάκη και υπάρχει σε αυτή τη μορφή, είναι και στο διαδίκτυο. Τα δημοτικά τραγούδια από το Βαλτέτη της Αρκαδίας, μιλάμε για 11-12 ώρες ηχητικού υλικού. Τα δημοτικά τραγούδια της Ευρετανίας πρόσφατα, πάνω από 20-23 ώρες νομίζω ηχητικό υλικό παλαιό. Και τελευταίο, πριν από λίγους μήνες, τα Σπάτα, ενδεικτικά είναι αυτά βέβαια, με υλικό ηχητικό και υλικό κινηματογραφικό παλαιό από τον Γιώργο τον Εκατενίτη και από τη Ζωή Μάργαρη που επιμελήθηκε και τον τόμο. Πολλές νέες εκδόσεις είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τοπικούς φορείς, όπως ανέφερα, αυτοδιοίκηση, σύλλογοι κλπ. Αυτή η έμφαση στην τοπικότητα χαρακτηρίζει ιδιαίτερο τη σειρά Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού από το 2002 και εξής και αφορά ανέκδοτο υλικό του κέντρου, προϊόν ερευνών, τα βιβλία της οποίας εκδίδονται με επιμέλεια ερευνητών. Αποτελεί μια μορφή ανταπόδοσης του κέντρου προς τις τοπικές κοινωνίες και σχεδιάζονται κατόπιν ετοιμάτων τοπικών φορέων που τις χρηματοδοτούν κιόλας. Αποτελέσματα των εργασιών ψηφιοποίησης ως προς την ταξινόμηση, τις οντολογίες, τη μελέτη και τη διάχυση του αρχιακού περιεχομένου. Εδώ θα στραφούμε στα παραδείγματα των διαδικτυακών πυλών της Ακαδημίας Αθηνών, του Κέντρου Λαογραφίας και το Search Culture του ΕΚΤ. Ενδεικτικά πάλι, η ιστοσελίδα του 2008, οι πρώτες ψηφιακές εφαρμογές, ο Άτλαντας της Ελληνικής Λαογραφίας, η παλιά εργασία της δεκαετίας του 60, που βγήκε και εκπαιδευτικούς σκοπούς σε ένα DVD, τώρα είναι σε Drupal στο Κέντρο Λαογραφίας GR. Η σημερινή ιστοσελίδα του 2015, η οποία αναμένεται να αλλάξει σε λίγους μήνες. Τα διαδικτυακά αποθετήρια της επετηρίδας του περιοδικού του κέντρου και των εκδόσεων, των παροιμιών και των λαϊκών παραδόσεων, των κινηματογραφήσεων, των μουσιακών αντικειμένων, ενδεικτικά ένα παράδειγμα από το αποθετήριο παροιμιών και παραδόσεων, βλέπουμε λίγο και τα μεταδεδομένα, αρχείο και συλλογές, τόπος καταγραφής, χρόνος καταγραφής, συλλογής, λίμα, κατάδοξη, παράδοση, σύμφωνα με το παλαιό σύστημα του Νικολάου Πολίτου, ευρετήριο, κείμενα κλπ. Κλπ. Αυτά όλα βέβαια συνεργαστήκαμε πάρα πολύ και με το ΕΚΤ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, για να εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα των λαογραφικών ταξινομήσεων. Η επετηρίδα του Κέντρου Λαογραφίας από το αποθετήριο, χειρόγραφα με σύστημα γεωεντοπισμού κλπ, με ανάλογη ταξινόμηση, δεν θέλω να κουράσω, το κινηματογραφικό αποθετήριο με τα σχετικά μεταδεδομένα, τα μουσιακά αντικείμενα. Και τέλος, ένα παράδειγμα, ένα screenshot από το αποθετήριο του Search Culture GR, του συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου, δηλαδή του ΕΚ, μια παροιμία, στα λαματιά, στα λαγουατιά γεμίζει στάμνα η πλατιά, από την Ρούμελη, έχουμε τον τίτλο, τον δημιουργό, την περιγραφή, τον τύπο, ταξινομήσεις και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πρόσθεσε και σύστημα γεωεντοπισμού, όπως βλέπουμε. Χρήση αυτού του υλικού από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για θεματικές εκθέσεις, αυτό εννοώ όταν λέω ζωντανό αρχείο, δηλαδή από το αποθετήριο, άνθρωποι τους οποίους ελάχιστα γνώρισα, εγώ και δεν γνώρισα καθόλου, πήρανε υλικό και το ενέταξαν στις ωραίες αυτές θεματικές εκθέσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δεν θέλω να μακρηγορήσω να αναφέρω παραδείγματα, μπορεί κάποιος να τα δει εύκολα. Η σύμβαση τώρα για την προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, για την οποία μας μίλησε τόσο ωραία η κυρία Φωτοπούλου, θέτει νέες βάσεις για τη μελέτη, την προβολή και την πρόθεση της κληρονομιάς στο ευρύ κοινό. Δεν θα μακρηγορήσω, θα πω τίποτα. Είναι, όπως είπε η κυρία Φωτοπούλου, είναι στοιχεία για τα οποία οι κοινότητες, οι ομάδες και τα άτομα σε κάποιες περιπτώσεις αναγνωρίζουν ότι αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Είναι ζωντανά, αναλαμβάνουν τα βιών και αναλαμβάνουν κατά κάποιο τρόπο να τα συνεχίσουν και να τα διαιωνίσουν. Το Κέντρο Λαογραφίας διαθέτει μια αξιόλογη εμπειρία δεκαετιών στον τομέα της αρχαιοθέτησης λαογραφικού και εθνογραφικού υλικού, όπως αντιλαμβάνεστε. Η εμπειρία αυτή επιτρέπει τη συγκρότηση και εναλλακτικών προτάσεων για την τεκμηρίωση του εθνογραφικού υλικού που θησαυρίζεται στο αρχείο, η έκταση του οποίου συνεχώς αυξάνει και στο πλαίσιο των δράσεων της εφαρμογής της Σύμβασης. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία δυνατοτήτων για την κριτική επανεξέταση του αρχιακού υλικού, δηλαδή επί της ουσίας της δυνατότητας να ανταποκριθεί ο επιστημονικός φορέας, η Ακαδημία Αθηνών δηλαδή, στις σύγχρονες ανάγκες της,
της έρευνας και τις μελλοντικές προοπτικές. Όπως έχει γίνει αντιληπτό από όλη αυτή την εμπειρία, όχι μόνο εκείνη του ψηφιακού μετασχηματισμού που αφορά σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης τα τελευταία περίπου 25 χρόνια, τα προτινόμενα συστήματα πρέπει να είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα για την τεκμηρίωση του εθνογραφικού υλικού, να ακολουθούν και να συμμετέχουν στις πρόσφατες θεωρητικές και μεθοδολογικές κριτικές προσεγγίσεις και να ακολουθούν την επιστημονική παράδοση του κέντρου. Εν προκειμένου, θεωρώ ότι η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι πολύ σημαντική. Αυτό το προβάλλω και στο παρελθόν, δεν αφορά μόνο το ψηφιακό μέρος, την ψηφιακή κοινωνία που ζούμε. Ζωτική σημασία είναι τα μεθοδολογικά προβλήματα της επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας, ειδικότερα ως προς την εμπλοκή σε αυτήν φοιτητών, εκπαιδευτικών, των λεγόμενων ερασιτεχνών συλλογέων, αναφέρθηκα, οι οποίοι συχνά απευθύνονται στους θεσμικούς επιστημονικούς και διαχειριστικούς φορείς και στη Διεύθυνση Κληρονομιάς και σε ερευνητικά κέντρα, για να προσανατολιστούν επιστημονικά ή να καταθέσουν το υλικό τους. Η παρουσία και δράση των ερασιτεχνών λεγόμενων λαογράφων και των εθνογραφικών εργασιών τους, συλλεκτικού ή ανθρωπολογικού χαρακτήρα, παίρνει τη μορφή της λεγόμενης δημόσιας λαογραφίας, κυρίως χάρη στην ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτιστικών συλλόγων. Στη σύγχρονη κοινωνία, που διαμορφώνεται με βάση τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, η εθνογραφική πρόσληψη και μελέτη της πραγματικότητας από τους επιστήμονες τίνει να πραγματοποιείται σε αλληλεπίδραση με το κοινό, συνθέτοντας νέες μορφές εφαρμοσμένης έρευνας. Τίθενται συχνά επί της πράγμασης ζητήματα λειτουργίας των συλλογών και συγκεκριμένα οι διαδρομές, συχνά αμφίδρομες, μεταξύ των λαογραφικών εθνογραφικών επιτόπιων εργασιών, καθώς και της αρχαιοθέτησης και της διάδοσης των δεδομένων στο ευρύ κοινό μέσω των μουσιακών εκθέσεων, των εκδόσεων κλπ. Επίσης, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα, η σχέση των ερευνητών με τους πληροφορητές, η σχέση μας, μετασχηματίζεται, όπως και η σχέση με τις γραπτές πηγές και τα προϊόντα των επιτοπίων ερευνών. Αυτός ο μετασχηματισμός αφορά και τις οντολογίες που είναι σε χρήση, οι οποίες μέσα από τη χρήση συστημάτων πληθωπορισμού, το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα όπου συλλέγουμε υλικό, τείνουν να διαμορφώνονται αυτές με τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων. Τα λογογραφικά και εθνολογικά αρχεία συναντούν μέσω πολλαπλών οδών τις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές. Ιδίως μετά την εφαρμογή της σύμβασης του UNESCO, οι ερευνητές υποχρεώνονται σε διεθνές επίπεδο, κατά τρόπο επιτακτικότερο ίσως, να επαναξιολογήσουν τις ερευνητικές μεθόδους τους και να τις επικαιροποιήσουν, ιδιαίτερως όσον αφορά την αλληλεπίδραση με το κοινό, όπως ανέφερα παραπάνω. Υπάρχει βέβαια και κριτική στάση της ερευνητικής κοινότητας απέναντι σε ορισμένες πρακτικές ως προς την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της σύμβασης του UNESCO και ανάγκη διατήρησης μιας αυτονομίας, αν θέλετε, της παράδοσης των ανθρωπιστικών σπουδών στο πεδίο της λαογραφίας και της τεχνολογίας μακριά από οποιαδήποτε εργαλειοποίηση των πορισμάτων της έρευνας. Για όλα αυτά τα θέματα έχουμε γράψει πολλά σε πολλές εκδόσεις, συνάδελφοι. Όσον αφορά τις εκδόσεις του κέντρου, παραπέμπω στα πρακτικά του συνεδρίου για τα 100 χρόνια στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Ενώ τα κείμενα που αναφέρονται στο κέντρο, αυτά που σας είπα, λίγα ανέφερα, πολύ περισσότερα δημοσιεύονται εκεί, γράφουν όλοι οι συνάδελφοι, στην επετηρίδα, την πρόσφατη επετηρίδα του κέντρου. Ολοκληρώνω λοιπόν εδώ, λέγοντας απλά ότι αυτό το ιστορικό ερευνητικό κέντρο, το κέντρο λαογραφίας, το παλιό λαογραφικό αρχείο, είναι σήμερα ενσωματωμένο στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Εκπαίδευσης, ως ερευνητική δομή, ως κέντρο τεκμηρίωσης του παραδοσιακού και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, με τη βιβλιοθήκη που ανέφερα, το Αρχείο Πρωτογενούς Υλικού, με τις επιτόπιες έρευνές του. Και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι ακόμα και στα χρόνια της κρίσης, που δοκιμάστηκε πάρα πολύ το κέντρο, δεν σταμάτησαν ποτέ οι επιτόπιες έρευνες. Είναι ένας οργανισμός που εκτελούν όλοι οι ερευνητές, 12 τον αριθμό, τακτικά κάθε χρόνο αποστολές ερευνητικές στο πεδίο, με τις δημοσιεύσεις, με τα συνέδρια, τα θεματικά μουσεία, τις συνεργασίες με τους επιμέρους φορείς που λίγα πράγματα ανέφερα, τους φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών που κάνουν εδώ πρακτική άσκηση και τους ερευνητές που εργάζονται και μελετούν στη βιβλιοθήκη, στο αρχείο και τις συλλογές του. Ελπίζει και προσδοκά την επόμενη μέρα, η οποία επόμενη μέρα θα είναι για πολλούς λόγους ψηφιακή. Το πεδίο βέβαια είναι εφαρμογών αυτών των πραγμάτων για τα οποία κάναμε λόγο, είναι πραγματικά τεράστιο. Θα ελπίζω να κάνει κάποιος κάποια ερώτηση και να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γαραμανέ, που θίξατε και τόσες πλευρές.
Επειδή όμως είμαστε αρκετά πίσω στο χρόνο, θα περάσουμε κατευθείαν στον επόμενο ομιλητή. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να βάζετε τις ερωτήσεις σας είτε στο chat είτε στο Q&A. Θα αφήσουμε χρόνο στο τέλος για συζήτηση. Οπότε περνάμε στη συνέχεια στον κύριο Χρήστο Χρυσανθόπουλο. Έχουμε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος είναι ιστορικός και αρχαιονόμος με ειδίκευση στην ψηφιακή δημόσια ιστορία. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και με το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαχείρισης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος θα μας διαβάσει την ανακοίνωση του κυρίου Γεωργίου Γάσια, γιατί δεν μπόρεσε εκείνος να συμμετάσχει. Η αρχαίων τάξης είναι άλλωστε ένα συλλογικό εγχείρημα μιας ομάδας ιστορικών και αρχαιονόμων, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει ενεργά στη διάσωση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ιστορικά τεκμήρια και αρχεία. Και ο κ. Χρυσανθόπουλος θα μας μεταφέρει την εμπειρία της αρχαίων τάξης στη συνεργασία της με μικρά τοπικά αρχεία και τα σχέδια για την ψηφιοποίησή του στο μέλλον. Κ. Χρυσανθόπουλε, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ευχαριστώ το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, την κυρία Σακίνη και εσάς, κυρία Αγγελάκη, για την πολύ ωραία πρόσκληση και την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και όλες και όλους που εργάστηκαν και συναντηθήκαν στο προηγούμενο διάστημα για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου του Γιώργου Κουγάσια που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Ουσιαστικά, εγώ θα διαβάσω. Θα παρουσιάσω, θα πειράξω λίγο, τι να κάνουμε τώρα, έχω αυτό το προνόμιο, αφού δεν ήρθε, θα πειράξω την παρουσίασή του και επίσης θα είμαι πολύ σύντομος, θα προσπαθήσω να περιορίσω κάποια πράγματα για να κερδίσουμε το κενό. Όπως είπαμε, η εταιρεία Αρχείων Τάξης είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2011 και στόχο έχει να συμβάλλει κυρίως στον τοπισμό και τη διάσωση της αρχαιακής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως ιστορικά αρχεία, με αυτά ασχολούμαστε. Αλλά αυτό διασταυρώνει τη δουλειά μας με διαφορετικά πεδία. Το 2022 ουσιαστικά υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από τη Διεύθυνση Αλληλεγγύης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οικονομικά υποστηριχθήκαμε για την υλοποίηση του έργου Αόρατη η Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά του Ζαγορίου μέσα από τα ιστορικά αρχεία των κοινοτήτων. Βασικός πυρήνας αυτής της προσπάθειας υπήρξε η διασύνδεση του ιστορικού αρχείου της κοινότητας με τα στοιχεία της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ζαγορίου. Πρωταγωνιστές σε αυτή τη δράση δεν ήμασταν μόνοι μας, συνδιοργανωτές ας πούμε και σχεδιαστές από κοινού ήταν τα μέλη της κοινότητας που αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτό το έργο από το Σύλλογο Νέων του χωριού που είχε μια πολύ ενεργή κοινότητα στα social media, ένα group, ας πούμε, μια δυνητική κοινότητα τοπική για το χωριό και το κληροδότημα Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή που αποτυπώνει τη μεγάλη παράδοση των λογίων της περιοχής και της φροντίδας που έδειχναν για την πρόοδο των γραμμάτων στον τόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σαραλής γεννήθηκε το 1906 στην Αρίστη, τότε ακόμα αρτίστα Ζαγορίου. Την εγκύκλιο εκπαίδευση του ολοκλήρωσε στη Ριζάριο Ευκολή και στη συνέχεια σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε στη μέση εκπαίδευση, στην Ξάνθη, στα Γιάννενα, στην Αθήνα και διατέλεσε γυμνασιάρχης και γενικός επιθεωρητής εκπαίδευσης. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η δραστηριότητα και η συζήτηση για την υλοποίηση του έργου? Ουσιαστικά το 2017 εντοπίστηκε το ανενεργό το ιστορικό αρχείο της κοινότητας του χωριού αποθηκευμένο στο χώρο των Πισταριών για το Πανηγύρι από τα μέλη του τοπικού συλλόγου. Το 18 ο Σύλλογος Νέων Αρίστη σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή διασώζουν και αποθηκεύουν το ιστορικό αρχείο αυτό σε ένα χώρο που τους παραχωρήθηκε από το Δήμο Ζαγορίου. Ουσιαστικά ήταν το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου. Εκεί μεταφέρεται το υλικό. Και το καλοκαίρι του 2021, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ της Βοβούσας, μέλη του Συλλόγου του Νέων Αρίστης και μέλη της Αρχαίων Τάξης, ερχόμαστε σε επαφή και συντονίζουμε μία δράση για την καταγραφή, ταξινόμηση και αξιοποίηση του ιστορικού αρχαιακού υλικού της Αρίστης. Στη φωτογραφία βλέπετε το γεφύρι της Βοβούσας, του Ανατολικού Ζαγορίου, ουσιαστικά ένα πέτρινο γεφύρι του 1748 που ενώνει τους δύο μαχαλάδες και έχει χαρακτηριστεί μνημείο, συμβολίζει την αιώνια ανθρώπινη ανάγκη επικοινωνία και αλληλική
δύο βαθιές έννοιες που αναφέρονται σε ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις και ταυτόχρονα κάπως συμβολίζει και τη δική μας δουλειά μεταξύ του επιστημονικού κόσμου και του ευρέως κοινού ή της κοινότητας, ας πούμε, μέσα από αυτές τις δράσεις που κάνουμε στην κατεύθυνση και της ψηφιακής δημόσιας ιστορίας. Το Φεστιβάλ της Βοχούσας αποτελεί ένα ριζωμένο και ευρέως πλέον γνωστό καλοκαιρινό γεγονός που επιδιώκει μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων να συνδέσει το προγραμματισμένο ορεινό βραχοχώρι με τις σύγχρονες οπτικές. Στις εκδηλώσεις πολιτισμού συνευρίσκονται ντόπιοι επιστήμονες, καλλιτέχνες και επισκέπτες και για μας ήταν μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά. Οπότε στη Βοβούσα προσδιορίστηκαν οι ενέργειες για τη διάσωση και αξιοποίηση του αρχείου και το Μάρτιο της επόμενης χρονιάς πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποστολή με στόχο τη σωστική καταγραφή των τεκμηρίων του ιστορικού αρχαιακού υλικού. Σε εκείνη την αποστολή γεννήθηκε η ιδέα για τη διασύνδεση και τεκμηρίωση των στοιχείων της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τα τεκμήρια της κοινότητας ως φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νεοελληνικό κράτος. Καταγράφονται ουσιαστικά τα γενικά χαρακτηριστικά που συνιστούν ένα στοιχείο ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά, παρουσιάζονται τα τρία ειδικά αναγνωρισμένα. Μέσα σε αυτό το υλικό μπορούμε να βρούμε τα τρία ειδικότερα αναγνωρισμένα στοιχεία της περιοχής. Ουσιαστικά η δική μας πρόκληση είχε να κάνει με τη διασύνδεση δύο εντελώς διαφορετικών πεδίων, δύο διαφορετικών κόσμων. Από τη μία τα υλικά της καθημερινής λειτουργίας της κοινότητας ως θεσμικού φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο κοινοτικό αρχείο εντοπίζουμε διοικητικά έγγραφα, τεχνικά έγγραφα από την τεχνική και οικονομική υπηρεσία, αλληλογραφία, πρακτικά, ληξιακά έγγραφα και άλλα. Και από την άλλη, όμως, μας ενδιέφερε να δούμε πώς καταγράφονται, πώς αποτυπώνονται σε αυτό το υλικό βιωμένες διαχρονικές εμπειρίες, συνήθειες, έθιμα και πρακτικές που σφυριλατούν τους αρμούς συνοχής της κοινότητας. Και η κοινότητα ουσιαστικά αποτέλεσε το κομβικό σημείο μεταξύ του χαρτό υλικού που δουλεύαμε και του εντοπισμού των στοιχείων της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σκοπός του έργου Αόρατη ήταν να αποτυπώσουμε με έναν ολιστικό τρόπο τους διαχρονικούς και ιστορικούς αρμούς συνοχής της κοινότητας Αρίστης Ζαγορίου, συνδέοντας στοιχεία από την ελληνική και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Μεθοδολογικά, επιδιώξαμε να μελετήσουμε τα τεκμήρια και να εντοπίσουμε τους τρόπους που τα στοιχεία της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς εμφανίζονται. Οι ορεινές περιοχές, όπως είναι το Ζαγόρι και η Αρίστη ως μια μικρογραφία αυτού, είναι φορείς ποικίλων ορισμάτων της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, λόγω του κατακαιρματισμένου τους αναγλύφου και των οικονομιών αυτάρκειας μικρής κλίμακας, που συνθέτουν την ορεινότητα σε ένα θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο. Παράλληλα, οι ορεινές κοινότητες διαφύλασαν και αναπαρήγαγαν τις αξίες που σήμερα ορίζουμε και προστατεύουμε ως άλλη πολιτιστική κληρονομιά μέσω της δράσης τους. Τα διασωθέντα αρχεία των κοινοτήτων αυτών αποτελούν ουσιαστικά τα αρχαιοθετημένα αποτυπώματα των σημαδιών που αφήνει η άλλη πολιτιστική κληρονομιά στον χώρο. Με αφορμή τη διάσωση του αρχείου της Αρίστης Ζαγορίου και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ταξινόμησης του υλικού, επιδιώξαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση αξιοποίησης του αρχαιακού πλούτου μέσω της διερεύνησης των αναφορών σε αυτό για τα ιερά δάση, τις ξερολιθιές και τη μετακινούμενη κτηνοτροφία, τρία στοιχεία που εντάσσονται στο κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου. Εδώ βλέπετε και εικόνες από την εργασία για την ταξινόμηση και περιγραφή του αρχαιακού υλικού. Μία ομάδα εθελοντών ουσιαστικά που ήταν και κάποιοι φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και μέλη της τοπικής κοινότητας και κυρίως από το Σύλλογο Νέων, μελέτησαν αυτά τα τεκμήρια που αφορούσαν προσπάθησαν να εντοπίσουν μέσα στο σύνολο του όγκου του υλικού τεκμήρια που αφορούν την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Ψηφιοποιήθηκαν κάποιες σειρές από τα πρακτικά του Κοινοτικού Συμβουλίου που εντοπίστηκαν τέτοιες αναφορές και στόχος είναι στην επόμενη φάση του έργου αυτές να δημοσιοποιηθούν μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας. Έχει σημασία ίσως εδώ να αναφέρω ότι για μας υπήρξε και ένας καλός οδηγός η δημοσίευση του έκτη για τις καλές πρακτικές και προδιαγραφές για λειτουργικότητα για τη διαδικτυακή διάθεση του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Το λέω κυρίως για τον κόσμο που παρακολουθεί την εκδήλωση και μπορεί να το ξέρει. Είναι ένας σημαντικός οδηγός. Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης φάσης ήταν ουσιαστικά ένα ταξινομημένο και σε
σε ένα καλό επίπεδο περιγραφής το ιστορικό αρχείο της Αρίστης, ένα ευρετήριο με 1.170 υποθέσεις από το ιστορικό αρχείο της κοινότητας, που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Η δημοσίευση μιας ψηφιακής βιβλιογραφίας για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά του Ζαγορίου. Όλα αυτά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σαραλή. Και η δημιουργία κάποιων επιπλέον δράσεων που είναι διεπιστημονικές και διακαλλιτεχνικές. Θα μιλήσω έτσι επιγραμματικά στη συνέχεια. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, και το πρόγραμμα από το τρίμερο φεστιβάλ που έγινε στην Αρίστη. Βασική επιδίωξη όλων των εμπλεκόμενων σε αυτή την υπόθεση και η δική μας αρχαίων τάξης και του Συλλόγου Νέων αλλά και του Ιδρύματος Σαραλή ήταν ουσιαστικά ο στοχασμός, η επίσκεψη αυτού του υλικού, αναστοχασμός των ντόπιων, των ξένων, των επιστημόνων, των επισκεπτών και των επισκεπτριών για τα ζητήματα των ορεινών κοινοτήτων, την εξέλιξή τους και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν γύρω κυρίως πια και από την εγκατάλειψη από τη μία και από την κλιματική αλλαγή από την άλλη, σε μια κατεύθυνση ουσιαστικά επαναξιοποίηση του υλικού και του πολιτιστικού αποθέματος, τόσο για την προσέλκυση, ας πούμε, και επισκεπτών, αλλά και να δοθούν δημιουργικές διεξόδους για τους ντόπιους. Μας ενδιαφέρει κάπως να κάνουμε μια δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό μίλησα πριν και για την ψηφιακή δημόσια ιστορία. Πριν ακούσαμε και τον κύριο Καραμαλή που έλεγε για την δημόσια ανθρωπολογία. Μας ενδιαφέρει μια δουλειά που γίνεται έξω από το ακαδημαϊκό περιβάλλον, αξιοποιώντας, ας πούμε, τα επιστημονικά εργαλεία με τη χρήση των νέων μέσων και των τεχνολογιών, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται το κοινό, η κοινότητα, ως βασικό ενεργό στοιχείο και διαμορφωτής και όχι ως παθητικός δέκτης και ένας πόλος που παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν. Οπότε το πρόγραμμα ΆΟΡΑΤ είχε στο πυρήνα του τα χαρακτηριστικά της συνέργειας, της διασύνδεσης και της διασύνδεσης κυρίως φορέων, αλλά από την άλλη και μεμονωμένων προσώπων που ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα. Ουσιαστικά στο αρχαιακό υλικό ανακαλύψαμε πολλά πράγματα τα οποία προσπαθούμε τώρα ουσιαστικά να πούμε σε μια διαδικασία σχεδιασμού για το πώς μπορούν να αναπτυχθούν. Για παράδειγμα, υπάρχει μια συζήτηση και με την ομάδα Μπουλούκη που αναφέρθηκε, που ασχολείται με την ξερολιθιά, για να μπορέσουμε κάπως να διασυνδέσουμε όλο αυτό το υλικό και φιλοδοξούμε να συνδέσουμε το τοπικό με το ευρύτερο εθνικό και ενδεχομένως διεθνές του περιβάλλον και φυσικά το παρόν και το παρελθόν σε μια κατεύθυνση κάπως πιο βιώσιμου μέλλοντος. Το ερώτημα εδώ είναι, μπορεί ο χώρος και ο χρόνος της Αρίστης μέσα και από τη δική μας δουλειά να γίνει προσιτός με ένα κλικ, ας πούμε, μέσα από το διαδίκτυο? Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πώς αυτό θα ήταν καλύτερο και τι ουσιαστικά έχει να προσφέρει. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της περσινής δράσης αόρατη ουσιαστικά μας έδειξε έναν δρόμο σύμπραξης και συμπαραγωγής πολιτιστικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο της ταξινόμησης του υλικού εντοπίστηκε και το προσωπικό ημερολόγιο του Αχιλέα Σαραλή, που είναι ένα ημερολόγιο του 1800, που περιγράφει ουσιαστικά στιγμές από το 1880 μέχρι το 1924. Και πάνω σε αυτό κινούμαστε σε μια νέα πρόταση, ουσιαστικά για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου καλλιτεχνικού στην πραγματικότητα έργου που θα συνδυάζει την έρευνα, τη βιωμένη εμπειρία, τη δραματουργία αλλά και τις νέες τεχνολογίες και είναι κάτι που είμαστε στη φάση ουσιαστικά σχεδιασμού και υλοποίησης. Θα σταματήσω εδώ για να μην πάω πάρα πολύ χρόνο και θα τα πούμε και στη συζήτηση εάν υπάρχει κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Χρυσανθόπουλε. Θα περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Μαρία Βραχλιώτου. Η κυρία Βραχλιώτου είναι βιβλιοθηκονόμος και εργάζεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, όπου και έχει αναπτύξει ανάμεσα στα άλλα το Σεντούκι των Ι Ιστοριών, ένα πρόγραμμα προφορικής ιστορίας, που σκοπό έχει τη συλλογή και την online διάθεση σύντομων βίντεο με θέμα τοπική ιστορία.
Η κυρία Βραχλιώτου θα μας μιλήσει για την τώρα εμπειρία της, αλλά και την έρευνά της στο πλαίσιο του διδακτορικού της στο Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με βασικό ερευνητικό πεδίο τη διαχείριση, την επιμέλεια και κυρίως την προσβασιμότητα των συλλογών προφορικής ιστορίας. Κυρία Βραχλιώτου. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες. Είναι μια γιορτή που στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα τη γιορτάζουμε σήμερα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την πρόσκληση και για τη μακροχρόνια συνεργασία και στήριξη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερών όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τοπικές βιβλιοθήκες στην συγκέντρωση, διαχείριση και διάθεση των προφορικών αφηγήσεων. Θα είμαι σύντομη όσο μπορώ. Όλα αυτά ειδωμένα από τη μεριά του βιβλιοθηκού νόμου, που βασικός μας στόχος πάντα είναι η εξυπηρέτηση του χρήστη. Αρχικά να πούμε τι είναι προφορική ιστορία για κάποιους που μπορεί να έχουν μια πιο συγκεχημένη εικόνα. Είναι ένα επιστημονικό πεδίο και μια μέθοδος συγκέντρωσης, διατήρησης και ερμηνείας της φωνής και της μνήμης ανθρώπων, κοινοτήτων και οποιοδήποτε έχει υπάρξει μάρτυρας ή πρωταγωνιστής γεγονότων του παρελθόντος, σύμφωνα με το σύνδεσμο προφορικής ιστορίας στην Αμερική. Η προφορική ιστορία έχει να κάνει κυρίως με τη μνήμη, με τις εμπειρίες, με το να ακούς και να σε ακούνε, έχει να κάνει με το πώς ερμηνεύουμε εμείς οι άνθρωποι το παρελθόν. Από την άλλη, ο ρόλος των βιβλιοθηκών ποιος θα έπρεπε να είναι και ποιος είναι. Σύμφωνα με τον Άτλαντα του Λάγκς, οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να βελτιώνουν την κοινωνία, διευκολύνοντας τη δημιουργία γνώσης στις κοινότητες που υπηρετούν. Οι βιβλιοθήκες παίζουν ένα πολύ καθοριστικό ρόλο στη βιομηχανία της γνώσης, αν μπορώ να πω βιομηχανία. Η γνώση όμως παράγεται μέσα από την επικοινωνία, μέσα από τον διάλογο. Μέσα από τον διάλογο με τις κοινότητες που υπηρετούμε. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι οι δημόσιες βιβλιοθήκες κυρίως, επειδή εξυπηρετούν τον απλό καθημερινό κόσμο, ανεξαρτήτως κοινωνικού μορφωτικού επίπεδου, μπορούν να παίξουν ένα πολύ δυναμικό ρόλο στη συγκέντρωση και την διάθεση των προφορικών αφηγήσεων. Οι προφορικές όμως αφηγήσεις δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Οι συλλογές προφορικής ιστορίας έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Βασικά, η θεματική ποικιλία καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, χωρίς χρονικό περιορισμό. Ο βασικός μας περιορισμός πια είναι το ότι οι άνθρωποι χάνονται και χάνονται οι ιστορίες τους. Η πολυμορφία υλικού, μία συνέντευξη αρκεί για να δώσει ακουστικό, οπτικοακουστικό υλικό σε διάφορους μορφότυπους, από μαγνητοφωνήσεις σε διάφορους μορφότυπους. Διάφορα έγγραφα, όπως είναι το έγγραφο συγκατάθεσης ή τα έγγραφα με τις πληροφορίες της συνέντευξης, τα logs της συνέντευξης. Δεν θα μακρηγορήσω, ακόμα και φωτογραφίες ή σημειωματάρια, ημερολόγια και τρισδιάστατα αντικείμενα που μπορεί να έχει ο αφηγητής στη διάθεσή του για ενίσχυση της μνήμης του και για εμπλουτισμό της αφήγησης. Η μοναδικότητα. Μία συνέντευξη, αν χαθεί, ακόμα και ο ίδιος άνθρωπος κάνοντας το ίδιο ακριβώς πράγμα, αφηγούμενος το ίδιο ακριβώς θέμα, δεν θα αποδώσει την ίδια ακριβώς συνέντευξη. Κάθε συνέντευξη είναι μοναδική. Είναι ένα υλικό που δεν δημοσιεύεται, δεν έχει εκδοθεί, όπως τα υλικά που έχουμε συνηθίσει εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι να διαχειριζόμαστε, κατά κύριο λόγο. Είναι ένα μη δημοσιευμένο υλικό. Χρειάζεται εξοπλισμός για να το χρησιμοποιήσουμε και το κόστος επιμέλειας και διατήρησης είναι μεγάλο. Ένα πονεμένο σημείο για τις περισσότερες βιβλιοθήκες και κυρίως τις δημόσιες. Οι ιδιαιτερότητες επίσης των χρηστών πια είναι πολλές. Οι χρήστες χρειάζονται πλήρη, γρήγορη και εύκολη πρόσβαση. Πρόσβαση σε μια ποικιλία πηγών για καλύτερη εικόνα αυτού που ψάχνουν. Όσον αφορά τις συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας, τους ενδιαφέρει περισσότερο η παραπομπή σε σημεία ενδιαφέροντος και όχι το να καθίσουν και να ακούσουν μια ολόκληρη συνέντευξη, πόσο μάλλον αν αυτή είναι και μεγάλης διάρκειας. Και η αναζήτηση και ανάκτηση όχι απλών λέξεων, αλλά νοήματος και ουσίας. Η στάμενη κατάσταση σε γενικές γραμμές ποια είναι? Έχουμε κάποιες συλλογές ιδιωτών, το γνωρίζουμε. Ακόμα και εμείς σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε ψηφιακά, ίσως έχουμε κάνει κάποια καταγραφή ενός οικογενειακού μας προσώπου. Υπάρχει λοιπόν ένα υλικό το οποίο δεν γνωρίζουμε πόσο μεγάλο είναι.
Την περίοδο της κρίσης εμφανίστηκε ένα κοινωνικό project, οι ομάδες προφορικής ιστορίας, που δραστηριοποιήθηκε στις γειτονιές. Με πρωταγωνιστές κυρίως εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, άρχισαν να συλλέγουν, αφού προηγήθηκε βέβαια πολύ σημαντικό αυτό, μία εκπαίδευση σε καλές πρακτικές και πρότυπα, άρχισαν να συλλέγουν ακουστικό υλικό, κυρίως ακουστικές, ηχητικά ντοκουμέντα, από γειτονιές με θέματα που αφορούσαν τις κατατόπου περιοχές. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά στην Αθήνα, επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Υπάρχουν ψηφιακά αποθετήρια προφορικής ιστορίας. Κάποια είναι ανοιχτά, όπως είναι το σεντούκι των ιστοριών που προανθέρθηκε, το οποίο δίνει ελεύθερα τις προφορικές ιστορίες που έχουμε καταγράψει, που έχουμε συγκεντρώσει, και κάποια είναι κλειστά, όπου χρειάζεται είτε να κάνουμε ένα ξεχωριστό αίτημα για να μας δοθεί πρόσβαση σε συγκεκριμένο τεκμήριο, είτε να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό χρήστη για να έχουμε πρόσβαση στην υπηρεσία. Υπάρχουν και οι απλές σελίδες, συγγνώμη, στα κλειστά, ας πούμε. Ένα παράδειγμα είναι και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, που έχει ένα τέτοιο αποθετήριο. Υπάρχουν και απλές σελίδες, όπως είπα, όπως του Μουσείου Προφορικής Ιστορίας, του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, που τι κάνουν εκεί, παραπέμπουν σε προφορικές αφηγήσεις στο YouTube με σύντομες περιγραφές. Υπάρχουν βέβαια και προφορικές αφηγήσεις μεμονωμένες στο YouTube, από σχολεία, εξ όσων γνωρίζω, μοσερών, πολλά σχολεία έχουν δραστηριοποιηθεί στο κομμάτι συλλογής προφορικών αφηγήσεων, τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στο YouTube, χωρίς να παραπέμπονται από μία σελίδα. Από όλα αυτά τι βλέπουμε, τι διαπιστώνουμε? Ότι η πρόσβαση δεν είναι εγγυημένη. Ότι δεν έχουμε επικοινωνία μεταξύ των συλλογών προφορικής ιστορίας. Ότι υπάρχει μεγάλο υλικό στα αζήτητα. Ότι υπάρχει ποικιλία ή παντελής έλλειψη των μεταδεδομένων, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ότι υπάρχει μια έλλειψη εθνικής κοινής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση και την επιμέλεια των συλλογών προφορικής ιστορίας. Και στην κοινότητα των βιβλιοθηκών, ίσως η Εθνική Βιβλιοθήκη θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ κέριο ρόλο. Κάποιες καλές πρακτικές που θα ήθελα να αναφέρω και είναι πολύ χρήσιμες. Είναι πολύ σημαντικό να συλλέγονται με τα δεδομένα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις συνεντεύξεις. Να υπάρχει λοιπόν ένας πλούτος μεταδεδομένων για να δημορφωθεί αργότερα μια πιο ουσιαστική πρόσβαση. Τα μεταδεδομένα είναι καλά, αλλά πρέπει να είναι και καλώς ποιοτικά, να γίνονται με βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. Καλά τα μεταδεδομένα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα αρχεία των συνεντεύξεων. Αν τα χάσουμε, όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Οπότε είναι πολύ σημαντική η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας, μια καλή τακτική που χρησιμοποιείται από διάφορους οργανισμούς την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Είναι το LOCS, Lots of Copies, Keep Stuff Safe, που στην ουσία τι προτείνει. Προτείνει την υπογή τριών αντιγράφων μιας συνέντευξης, τα οποία όμως θα φυλάσσονται σε δύο τουλάχιστον διαφορετικές τοποθεσίες για να αποφευθεί τυχόν μελλοντική απώλεια. Η δημιουργία εκδόσεων αντιγράφων είναι πολύ σημαντική, που θα εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο κάθε είδος, μόνο στο μάστερ που είναι το υψηλότερης ανάλυσης αντίγραφο, από το οποίο προκύπτουν όλα τα άλλα. Η εξασφάλιση πλήρους πρόσβαση μετά από τη διαδικασία της αξιολόγησης, πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Ότι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους χρήστες, θέλουμε να παρέχουμε πλήρη πρόσβαση. Για να γίνει αυτό όμως, καλό είναι η κάθε συνέντευξη να περνάει από κάποια αξιολόγηση. Υπάρχει λοιπόν μια τακτική που εφαρμόζεται στο Κέντρο Προφορικής Ιστορίας του Κεντάκη. Είναι η τακτική της ενημερωμένης προσθήκης, θα το πω εγώ, όπου τι κάνουν. Έχουν δημιουργήσει 6 ερωτήσεις. Με το που τελειώνει η συνέντευξη, λοιπόν, ο άνθρωπος που έκανε την καταγραφή ρωτάει τα εξής. Υπάρχουν στη συνέντευξη προσωπικές πληροφορίες, για παράδειγμα μία διεύθυνση που μπορεί να θέτουν κάποιο μελλοντικό ρίσκο? Υπάρχει ευαίσθητη πληροφορία, προσωπικές τραγωδίες, βία, ιστορικό, ιατρικό ιστορικό, υπάρχουν νομικοί ισχυρισμοί εναντίον τρίτων, συκοφαντική γλώσσα,
εταιρικά μυστικά, ίσως και γλώσσα προσβλητική προς άλλους πολιτισμούς, προς άλλες κοινωνικές ομάδες. Έστω και σε μία από αυτές τις ερωτήσεις να απαντηθεί ναι, θα πρέπει να γίνει προσεκτική διαχείριση της συγκεκριμένης συνέντευξης ή να μην μπει καθόλου στη συλλογή ή να υπάρξει συλλογή αν δεν διατεθεί καθόλου online στο κοινό. Μία άλλη τάση είναι η περιγραφή σε επίπεδο συνεντεύξεων και όχι συλλογής για πιο ουσιαστική πρόσβαση. Η ευρετηρίαση επίσης, αντί για απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων, γιατί η απομαγνητοφώνηση είναι μια πολύ χρονοβόρα και υψηλού κόστους διαδικασία που θέλει συνεχή αξιολόγηση και είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Θέλει μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση. Η ευρετηρίαση λοιπόν, δηλαδή η κατάτμιση σε ενότητες των συνεντεύξεων και η απόδοση θεματικών επικεφαλίδων, είτε λέξεων κλειδιών, είτε σύντομων περιγραφών, έχει αποδειχθεί ότι είναι κάτι πολύ πιο αποδοτικό και οικονομικό. Για όσους τώρα δεν επιθυμούν οι ιστορίες τους να είναι διαθέσιμες online, να υπάρχει κάποιος σταθμός ακρόασης στις κατατόπους περιοχές που φιλοξενείται το υλικό. Επίσης, η χρήση λογισμικών ανοιχτών στα διάφορα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου προτείνεται για συνέχιση και στο μέλλον, χρήσης και στο μέλλον, και η χρήση νέων τεχνολογιών και διασυνδεδεμένων δεδομένων, τεχνολογίες που θα πρέπει οι βιβλιοθηκονόμοι σιγά σιγά να είμαστε, στις οποίες θα πρέπει σιγά σιγά να είμαστε ανοιχτοί και να ενημερωνόμαστε. Πριν από μια δεκαετία περίπου, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θα πάω πάλι, κυκλοφόρησε το ζήτημα της δημιουργίας ενός ξεχωριστού προτύπου περιγραφής προφορικών ιστοριών. Το 2020 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα από την ομάδα μεταδεδομένων του Συνδέσμου Προφορικής Ιστορίας, όπου διαπίστωσαν ότι τα μέχρι τώρα πρότυπα είναι αρκετά, δηλαδή εξυπηρετούν τους οργανισμούς ανάλογα με τις ανάγκες τους και εξυπηρετούν και την περιγραφή των προφορικών ιστοριών, των προφορικών αφηγήσεων, αρκεί να είναι επεκτάσιμα, να ενημερώνονται και να μπορούν να επικοινωνούν με άλλα standards. Μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί στην περιγραφή προφορικών ιστοριών το MARC, MARC XML και σε αυτή τη μορφή, το EAD, το RDA που εμφανίζεται όλο και πιο δυναμικά, το DAX από το χώρο των αρχείων που είναι ξαδερφάκι θα λέγαμε του RDA, υπάρχουν εγγραφές που χρησιμοποιούν και τα δύο πρότυπα, συνδυάζουν υβριδικές εγγραφές θα τις έλεγα εγώ. Στο κομμάτι των ψηφιακών αποθετηρίων, το Dublin Core φαίνεται να κυριαρχεί. Το PB Core έχει κάνει την εμφάνισή του. Είναι δυνατό, βασίζεται στο Dublin Core. Είναι δυνατό όμως στην περιγραφή οπτικοακουστικού υλικού και στην απόδοση των τεχνικών μεταδεδομένων που είναι πολύ σημαντικά στη διατήρηση αυτού του είδους υλικού. Το MODS, το MEDS δεν θα περιγράψω περισσότερο. Το TI το αναφέρω γιατί έχει χρησιμοποιηθεί στις απομαγνητοφωνήσεις, το πρέμις και τα λοιπά. Δεν θα αναφέρω πολλά, δεν θέλω να σας κουράσω. Κάποια εργαλεία που ξεχώρισα και κάποιες τεχνολογίες για καλύτερη πρόσβαση. Oral History με τα Data Synchronizer είναι αυτό που λέει. Δημιουργήθηκε το 2008 και συγχρονίζει, είναι μια web εφαρμογή που συγχρονίζει την απομαγνητοφώνηση με τη συνέντευξη. Εάν δεν υπάρχει απομαγνητοφώνηση, στις ενότητες που δημιουργούνται μπορεί να αποδοθεί κάποια θεματική επικεφαλίδα, κάποια λεξικλειδή ή κάποια άλλη περιγραφή, κάποια περίληψη. Είναι μια καλή προσπάθεια, μια αξιόλογη προσπάθεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα διαθέσιμα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, και θεώρησα άξιο να την αναφέρω. Το World Memoir Sampo. Πάμε λίγο παραπέρα. Πάμε λίγο στο μέλλον. Είναι μια φύλη σημασιολογικής αναζήτησης και πρόσβασης σε βίντεο με συνεντεύξεις θηλανδών βετεράνων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει καταφέρει να διασυνδέει βίντεο, ημερολόγια πολέμου, άρθρα περιοδικών, φωτογραφίες από το μέτωπο. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Έχουν χρησιμοποιήσει machine learning τεχνολογία. Τα δεδομένα τους συμπεριλαμβάνουν και οντολογίες γεγονότων, συγκεκριμένα το σύντοξη CRM, και θεώρησα ότι έπρεπε να σας την αναφέρω αυτή την πρωτοβουλία. Και το Research Space
που το αναφέρω γιατί πρόκειται για μια πλατφόρμα που επιτρέπει την καταγραφή πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομιάς απευθείας σε σύνδοξη ΑΡΕΜ, δημιουργώντας λοιπόν ένα σημασιολογικό δίκτυο. Επίσης, πολύ σημαντικές είναι και οι οντολογίες για ουσιαστική πρόσβαση. Αναφέρω επιγραμματικά το σύνδοξη ΑΡΕΜ που το αναφέρω γιατί είναι ένα γεγονοκεντρικό μοντέλο και οι προφορικές ιστορίες αναπτύσσονται γύρω από γεγονότα. Επίσης, τα αρχεία προφορικών αφηγήσεων έχουν έναν κύκλο ζωής με κάποια γεγονότα σταθμούς, που το σύνδοξη ΑΡΕΜ είναι πολύ καλό στο να αποδίδει. Το EBU Core, κάτι με το οποίο δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, είναι ξαδερφάκι του PB Core που αναφέρθηκε, ανεπτυγμένο σε οντολογία, είναι πολύ δυνατό στο να περιγράφει οπτικοακουστικό υλικό, να αποδίδει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, κάτι στο οποίο το σύνδοξη ΑΡΕΜ είναι λίγο αδύναμο. Επίσης, το EBU Core μπορεί να αποδίδει την περιγραφή στις ενότητες, στα parts, στα segments, τα τεμάχια, θα πω, στα κομμάτια των συνεντεύξεων. Και βέβαια, ήθελα να αναφέρω και το RDA που απασχολεί πολύ τους βιβλιοθηκονόμους, γενικά ό,τι έχει να κάνει με καταλογογράφηση, γιατί έχει αναπτυχθεί και σε οντολογία. Και βέβαια, καλό είναι να χρησιμοποιούμε και αυτές τις τεχνολογίες μηχανικής μάθησης σιγά-σιγά. Να ενημερωνόμαστε και να είμαστε έτσι θετικοί στο να τις υιοθετούμε, γιατί βοηθάνε στο να αυτοματοποιούνται κάποιες διαδικασίες. Χρειάζεται όμως λίγο χρόνος για τελειοποίηση αυτών. Καλό είναι λοιπόν να χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες, αυτά τα νέα εργαλεία, σιγά-σιγά να εξοικειωνόμαστε, για να επανακτήσει και η προφορική ιστορία το χαμένο έδαφος και να χαίρει τις εκτίμησης και τις χρήσεις που τις αξίζει. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να ήμουν εντός χρόνου. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Βραχλιώτου. Και είναι και ωραία μετάβαση και στην παρουσίαση του κυρίου Ζαμπούλη. Μιλώντας έτσι για το σύντοξη ΑΡΕΜ και για αντολογίες, ο κύριος Ζαμπούλης είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας στην Κρήτη. Η έρευνά του αφορά την υπολογιστική όραση και ανάλυση εικόνων με εφαρμογές στη ρομποτική, τα διαδραστικά περιβάλλοντα, καθώς και εφαρμογές πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται για την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διαφύλαξη των παραδοσιακών τεχνών, ως συντονιστής στο πλαίσιο των έργων Craft, Mingay, Transparent 3D και DigiTraining της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα μας δώσει μια γεύση για το που κινείται η έρευνα σχετικά με την ψηφιοποίηση και τη μοντελοποίηση και αναπαράσταση της γνώσης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ακριβώς να πω τη σύνδεση ότι αυτά που θα παρουσιάσω είναι υλοποιημένα κατά κύριο λόγο σε σύνδοξη ARM και στο Research Space, δηλαδή τη σύνδεση με την προηγούμενη ομιλία της κυρίας Βλαχιώτου. Πράγματι, η δουλειά αυτή είναι σε αυτά τα δύο έργα για τα οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες. Δεν θα μακρηγορήσω εδώ, είναι έργα ορίζοντα και το ομιλία ολοκληρώθηκε πέρσι, ενώ το Craft τρέχει τώρα. Και ο στόχος, και τα δύο έργα έχουν να κάνουν με την τεκμηρίωση των παραδοσιακών τεχνών και επειδή είναι πολύπλευρο το ζήτημα και άπτεται και της απτής και της άϊνης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα περάσω λίγο γρήγορα της απτής. Έχουμε πολλά, οι τέχνες εκφράζονται σε πολλές κλίμακες και σε πολλά περιβάλλοντα, οπότε πρέπει να μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε τρισδιάστατα και τα λοιπά διαφόρων ειδών αντικείμενα από μεγάλους χώρους όπως χωριά που έχουν μια αρχιτεκτονική παραδοσιακή ή αρχαιολογικούς χώρους, θα το πάω λίγο γρήγορα, λέγοντας ότι όλα αυτά τα τεκμήρια είναι διαθέσιμα από το ΕΚΟΤΟΥ. Εδώ βλέπετε την ψηφιοποίηση της γνωσού, είναι μια μεγάλη δουλειά η οποία και είναι εξωτερική και εσωτερική, οπότε έχει σε μεγάλη λεπτομέρεια πολλούς χώρους, σε μεγάλη ανάλυση και τα λοιπά. Τώρα, πηγαίνοντας σε πιο παραδοσιακές τέχνες, εδώ βλέπουμε σκανάρισμα της δομών αρχιτεκτονικών ξερολιθιάς, τα μητάτα που έχουμε στην Κρήτη και φυσικά με αυτούς τους τρόπους κανείς θέλει να έχει τρισδιάστατα και το εσωτερικό και το εξωτερικό για να μπορεί σιγά σιγά να δει και να προσομοιώσει το τι γινόταν, τις ενέργειες που γινόταν εκεί πέρα. Άλλα μικραίνοντα σε κλίμακα, άλλα αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν είναι σε μικρότερη κλίμακα ή σε ακόμα μικρότερη, όπως αυτά εδώ που βλέπετε.
Και σε την ίδια κλίμακα απαντούμε και φορέματα. Τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει πάρει μερικά έργα με τα οποία ασχολούμαστε και με φορέματα, είτε παραδοσιακά είτε μοντέρνα. Και για να κάνουμε αυτό, καθώς μικραίνουμε και στην κλίμακα ψηφιοποίησης, θέλουμε να μπορούμε να σκανάρουμε και το πώς έγινε, δηλαδή την πλέξη, να καταλαβαίνουμε την πλέξη από κάποιο ύφασμα, και γι' αυτό το λόγο φτιάχνουμε που και που και δικούς μας σκάνερς. Εδώ βλέπετε έναν σκάνερ που είναι για αυτή τη δουλειά, για να βλέπει η φαντάκια να, ας πούμε, αποκαλύπτει την πλέξη και να μπορεί κανείς να καταλάβει με ποιο τρόπο δημιουργήθηκαν. Και εδώ βλέπετε το πόσο μεγάλη ανάλυση είναι, περίπου έχουμε καταφέρει ένα γιγαπίξελ, ένα τετραγωνικό εκατοστό. Για να πάρετε μια μικρή ιδέα, σας δείχνω στο χαρτονόμισμα με κάποιο γνωστό αντικείμενο. Μπορείτε να δείτε πόσο ανάλυση μπορούμε να κάνουμε, και αυτό είναι σημαντική για την τεκμηρίωση, να καταλάβει κανείς τι χρωστικές είχαν χρησιμοποιηθεί για τέτοια πράγματα. Τις ίδιες τεχνολογίες τώρα τις έχουμε κάνει και όχι μόνο σε μοσαϊκό, αλλά σε τριζιάστατο, και έχουμε αρχίσει να σκανάρουμε διάφορα αντικείμενα ελληνικής λαογραφικής τέχνης. Εδώ βλέπετε την ασημοτεχνία των Ιωαννίνων, και να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι και στα δύο έργα αντιπροσωπεύεται η Ελλάδα. Στο Μιγκέι, που είχε τρεις πιλότους, αντιπροσωπευόταν με την καλλιέργεια της μαστίχης της Χίου. Ενώ στο Κράφτ, η μισή πιλότη από τους 8 είναι ελληνική και έχει να κάνει με την Τινιακή Μαρμαροτεχνία, την ασημοτεχνία στα Ιωάννινα, τα κριτικά υφαντά και τον κριτικό πυρό. Τα δύο πρώτα είναι εγγεγραμμένα και στο κατάλογο της UNESCO. Αυτά με τις τεχνολογίες της αυτής πληρωμίας. Έχουμε και άλλα έργα με την, εδώ βλέπετε ο ίδιος σκάνερ μεταφορά της τεχνολογίας στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου χρειαζόταν να σκανάρουμε ένα πολύ μεγάλο εμβαδού έργο, και για τη συντήρησή του κιόλας, γιατί έτσι κανείς μπορεί να βρει αμοιχές και τα λοιπά. Αυτό έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη πρόσφατα. Πηγαίνοντας όμως πέρα από την απτή κληρονομιά στις τέχνες, όπως είπε και η κυρία Φωτοπούλου, έχουμε και κίνηση και τεχνοτροπία και σχέδιο και design, οπότε μία πτυχή αυτής μόνο είναι η κίνηση, και μπορεί κανείς να δει εδώ ότι μπορεί να είναι κοπιαστική η κίνηση, να μαζεύει κανείς τους αγρούς πράγματα, ή μπορεί να είναι στο ασημοτεχνίτη στο πάγκο που είναι πιο ξεκούραση, είναι σε διάφορων ειδών περιβάλλοντα, είτε είναι χορός, είτε όταν πηγαίνει κανείς σε εργαστήρια γίνεται, έχει πιο πολύ κλάτερ, έχει πιο πολύ περίπλοκο περιβάλλον και γίνεται δύσκολη ψηφιοποίηση. Οι κύριες τεχνολογίες με τις οποίες δουλεύουμε είναι πρώτα η κάμερα, το βίντεο που βλέπετε στο κάτω μέρος της εικόνας, πώς μπορούμε να δούμε τι κάνουν τα χέρια κάποιου με τεχνικές υπολογιστικής όρεσης, και οι άλλοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν στο σινεμά, που φοράνε κάτι και με αισθητήρες, και μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κίνηση στο τρισδιάστατο. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε, και είναι και αυτά ψηφιακά τεκμήρια όπως οι εικόνες και τα λοιπά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαραγωγή της κίνησης ως τεκμηρίωση. Και τώρα στο έργο Craft αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε και τι συμβαίνει στο υλικό με simulations στη φυσική, ώστε να αναπαραστήσουμε όχι μόνο την κίνηση αλλά και την ενέργεια, δηλαδή το τι συμβαίνει στο υλικό και ποια η πρόθεση και ποιο ενδεχομένως το πλάνο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς σε ένα σύστημα πληροφοριακό να σχηματίζει και λεξικά με παραδείγματα, ας πούμε, είτε για ουσιαστικά είτε για ρήματα, όπως έχουμε εδώ που υπάρχει το αντικείμενο, πώς χρησιμοποιείται το ρήμα και τα λοιπά, και όλα αυτά τώρα, εντάξει, τα σκανάραμε, πώς θα τα, τι θα τα κάνουμε. Αυτό που έχουμε δημιουργήσει είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τα εξής components, τα εξής μέλη, και να πω πρώτα ότι το πρώτο είναι η οντολογία, η οποία βασίζεται στο σύντοξη RM και έχει εξειδικευτεί σε παραδοσιακές τέχνες, και βέβαια ακολουθεί το γεγονοκεντρικό μοντέλο της, του Syndoxy RM, γιατί οι παραδοσιακές τέχνες έχουν και ιστορίες, έχουν και προφορική ιστορία, αλλά έχουν και πρακτικές. Και οι πρακτικές είναι και αυτές γεγονότα, γιατί είναι κάποιος τεχνίτης κάνει πράξεις, επομένως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με το γεγονός. Και εδώ να διαφημίσω λίγο την περίπτωση του Zenodo, που είναι ένας πολύ χρήσιμος πόρος όπου μπορούμε να αποθηκεύουμε όλα αυτά τα ογκώδη αρχεία, γιατί τρισδιάστατα πράγματα και κίνηση είναι ογκώδη αρχεία και υπάρχει, είναι θέμα δηλαδή
η φιλοξενία τους στο ίντερνετ, είναι κοστοβόρα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει αυτό το πόρο και τώρα τελευταία υπάρχουν και κάποια έργα που θα γίνει ένας μεγαλύτερος κλάστερ, ένας μεγαλύτερος χώρος ιστότοπος όπου θα μπορούν οι πολιτιστικοί φορείς να καταθέτουν τέτοια μεγάλα αρχεία για να είναι δημοσιευμένα στους national archives, στους εθνικούς συσσωρευτές ή στους εθνικούς συσσωρευτές και κατ' επέκταση στην European. Οπότε έχοντας όλα αυτά τα υλικά και όλες τις ιστορίες και τα γεγονότα που, όπως μας είπε η κυρία Βλαχιώτου, περιγράφουν τις ιστορίες, αυτό που έχουμε φτιάξει στο Research Space είναι ένα σύστημα που να παρουσιάζει τις ιστορίες και τα γεγονότα και τις τεχνικές είτε ως αφηγήματα με αυτόν τον τρόπο είτε ως δεδομένα γεωγραφικά χρονολογικά και να τα δείχνει με κάποιο εύληπτο τρόπο είτε στις ιστοσελίδες είτε σε άλλες παρουσιάσεις γεωγραφικές είτε σε βίντεο και τα λοιπά, τουριστικούς ειδικούς είτε τις διαδικασίες ως ιεραρχικά βίντεο και τα λοιπά. Αυτά για να γίνουν τώρα πώς γίνονται, πώς μπορούμε να τα φυλάμε όλα αυτά, είναι ένα απλό interface, είναι online το σύστημα, είναι online το σύστημα και είναι με τις απλές φόρμες που ξέρει κανείς, δηλαδή θα πηδήξουμε μια διαφάνεια. Εδώ βάζει κανείς τα στοιχεία του, έχει την εικόνα, το URL της και τα λοιπά που την ανέβασε στο Zenodo ή στο τοπικό του σερβερ, με φόρμες κάνει τις διαδικασίες, τις ιστορίες και τα λοιπά. Και εδώ βλέπει κανείς, ας πούμε, ότι έχουμε το αντικείμενο και την τεκμηρίωσή του, τα βάζει κανείς σε φόρμες και το τι παίρνει, είναι από αυτό, τι παίρνει από αυτό το σύστημα είναι η οργάνωση σε ιστορίες, η παρουσίασή τους, η οργάνωση σε διαδικασίες και η παρουσίασή τους και επίσης, και γυρνάω πίσω μερικά slide τώρα καλύτερα, είναι η ολοκλήρωση με όλα τα λεξικά που είναι χρήσιμα για να δεχτούν ή το εκτού την πληροφορία ή και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Συγκεκριμένα από τα λεξικά το semantics.gr έχει γίνει η ολοκλήρωση με αυτά τα λεξικά, οπότε μπορεί κανείς όταν περνάει αντικείμενα να διαλέγει όρους εύκολα από αυτά τα λεξικά και να τους τοποθετεί και επίσης όσον αφορά τα αμερικάνικα λεξικά του οργανισμού γιατί αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα λεξικά, με τα ευρετήρια μάλλον όπου το ARC and Architecture που είναι γενική όρη αλλά και με τα ευρετήρια μοναδικών αντικειμένων, μοναδικών πολιτιστικών αντικειμένων η Μοναλίζα, ο Παρθενώνας κτλ. Με γεωγραφικά ονόματα είτε σημερινά είτε μυθολογικά είτε του παρελθόντος και με μοναδικά το ευρετήριο καλλιτεχνών. Αυτό είναι σημαντικό για μας γιατί ο επιμελητής που επιμελείται των συλλογών και των ιστοριών δεν χρειάζεται να εισάγει όλα τα στοιχεία μόνο του. Άμα μιλάμε για κάποιο γνωστό πρόσωπο ή γνωστό έργο τέχνης, με τη σύνδεση πηγαίνουμε και παίρνουμε όλα τα στοιχεία κατευθείαν από το αρχείο του Γκετή και σε πολλαπλές γλώσσες και έτσι βολεύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα για την μείωση της δουλειάς του χρήστη. Οπότε αυτό που ζητάμε το χρήστη να κάνει είναι καθώς γράφει τις περιγραφές του στις φόρμες και φυσικά όλα αυτά έχουν οδηγίες. Έτσι, έχουμε ένα handbook το οποίο πάει βήμα προς βήμα για το πώς κανείς να κάνει αυτή τη δουλειά και πώς να περιγράψει διαδικασίες. Αυτό που γίνεται ότι όταν έχει τεκμηριωθεί η συλλογή ή η ενέργεια ή η συλλογή από αφηγήματα ή η συλλογή από πρακτικές μιας τέχνης, αυτό που γίνεται είναι ότι αφενός μπορεί να παρουσιαστεί με πολλαπλούς τρόπους στο διαδίκτυο και εφετέρου να γίνει εντελώς αυτόματα αυτά που χρειάζονται για να ενσωματωθούν στη συλλογή του Search Culture. Δηλαδή ο χρήστης γράφει αυτά που θέλει να πει, να τεκμηριώσει, επισημειώνει σημασιολογικά με τη χρήση των λεξικών και μετά αυτό είναι κατευθείαν έτοιμο να παραδοθεί, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Και η ευρύτητα και η γενικότητα αυτού του συστήματος είναι μεγάλη διότι οι παραδοσιακές τέχνες ως η πιο χειροπιαστή όπως λέει η UNESCO έκφραση της Άιρης πολιτισής κληρονομιάς μπλέκει και υλικά αντικείμενα και από την κληρονομιά και διαδικασίες όπως ο χορός και η χορογραφία των χεριών έτσι, η χορογραφία μέσα στο η χορογραφία με ωμέγα, έτσι, μέσα στο εργαστήριο, στη γεωργία, πώς κινούνται οι άνθρωποι για να επιτύχουν τις διαδικασίες με ασφάλεια και τέτοιου είδους θέματα. Οπότε
λόγω της γενικότητας αυτής μπορεί κανείς να τεκμηριώσει και να δώσει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πρακτικά οποιοδήποτε τεκμήριο ψηφιακό μπορεί κανείς να συσχετίσει, είτε είναι υλικό, είτε άειρο, τρισδιάστατο, ηχητικό, βίντεο και τα λοιπά. Και ελπίζουμε αυτό να είναι ένα εργαλείο για την κοινότητα, για να μπορούν επιμελητές να κάνουν αυτή τη δουλειά εύκολα και μεθοδικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπούλη. Θα περάσουμε στη τελευταία ομιλήτρια, την συνάδελφο Αγάθη Παπανώτη. Η κυρία Παπανώτη είναι αρχαιολόγος και συνεργάζεται με το ΕΚΤ από το 2017 ως επιστήμονας πληροφόρησης. Έχει εργαστεί στην ανάπτυξη πλήθους ψηφιακών αποθετηρίων του ΕΚΤ και από το 2015 είναι υπεύθυνη ένταξη συλλογών και σημασιολογικών εμπλουτισμών στην Εθνική Υποδομή Συσσόρευσης Πολιτιστικού Περιεχομένου Search Culture του ΕΚΤ. Θα μας μιλήσει για το πώς η συσσόρευση επιμέρους εθνογραφικών αρχείων και λαογραφικών συλλογών και με την αξιοποίηση τεχνολογιών διασυνδεδεμένων δεδομένων, όπως άρχισε να αναφέρεται ήδη ο κύριος Ζαμπούλης σε αυτά και η κυρία Βραχλιώτου πριν, εμπλουτίζονται σημασιολογικά, αναδεικνύονται στο χάρτη και διασυνδέονται μεταξύ τους, διευκολύνοντας σημαντικά την αναζήτηση και την πρόσβαση στην πολιτιστική μας κληρονομιά, φωτίζοντας νέες πτυχές της παράδοσής μας. Αγάθη, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σε όλους. Τελευταία, ελπίζω να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Όπως είπε η Γεωργία, ονομάζομαι Αγάθη Παπανώτη, είμαι υπεύθυνη ένταξη συλλογών και σημασιολογικών εμπλουτισμών στο Search Culture και θα σας μιλήσω για τις συλλογές άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν ενταχθεί στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου. Αρχικά να πω μερικά λόγια για το Search Culture. Είναι η Εθνική Ανοιχτή Ψηφιακή Πύλη που παρέχει κεντρική πρόσβαση σε πάνω από 100 ψηφιακές συλλογές πολιτισμού, ιστορίας και τέχνης. Οι συλλογές που έρχονται από μουσεία, αρχεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, αλλά και φορείες αρχαιοτήτων, δήμους, πολιτιστικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα από όλη την Ελλάδα. Το Search Culture δημοσιεύει τις συλλογές που φιλοξενεί ως ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα και είναι ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana. Θέλω να ξεκινήσω από ορισμένες βασικές έννοιες που χρησιμοποιούμε στην τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού και διπολιτιστικού στα πλαίσια ενός συσσωρευτή περιεχομένου. Ξεκινάμε με το πολιτιστικό αντικείμενο ή αντικείμενο πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή το ανθρώπινο δημιούργημα με πολιτιστικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχει φυσική ή ψηφιακή υπόσταση. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε στα δεξιά διάφορα παραδείγματα πολιτιστικών αντικειμένων, όπως ένα έργο ζωγραφικής, ένα γλυπτό ή ένα μνημείο. Αναπαραστάσεις τώρα των πολιτιστικών αντικειμένων είναι η ψηφιακή πολιτιστική πόρη ή ψηφιακά τεκμήρια. Και σε αυτά αναφερόμαστε κυρίως αυτή την παρουσίαση. Αυτά αποτελούνται από ένα ή περισσότερα ψηφιακά αρχεία σε διάφορες μορφές, ανάλογα με το σκοπό και τη χρήση, καθώς και στα μεταδεδομένα που το περιγράφουν. Αυτές τις αναπαραστάσεις, τα ψηφιακά τεκμήρια, καλούμαστε εμείς να τα συλλέξουμε και να τα περιγράψουμε. Τα βασικά πεδία περιγραφής ενός ψηφιακού αντικειμένου περιλαμβάνουν τα περιγραφικά μεταδεδομένα και απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέτουμε για το αντικείμενο, όπως ποιο έργο είναι, οπότε απαντάμε με τον τίτλο του. Ποιος το δημιούργησε, οπότε απαντάμε με τον δημιουργό ή τον συντελεστή που συνέβαλε στην ολοκλήρωσή του κλπ. Όλα αυτά τα πεδία συνθέτουν το σχήμα μεταδεδομένων διαμοιρασμού σε τρίτες εφαρμογές. Σε σχέση με τους βέλτιστους τρόπους τεκμηρίωσης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, το ΕΚΤ έχει δημοσιεύσει 2 τεύχη με προδιαγραφές, τα βλέπετε στην οθόνη, για τη διαλειτουργικότητα και την ποιότητα της τεκμηρίωσης και των ψηφιακών αρχείων. Οι βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας εντάσσονται πλέον ως απαίτηση συμμόρφωσης στις νέες προσκλήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σε κάθε περίπτωση, ως συσσωρευτής, είμαστε υποχρεωμένοι εκτός από τον τύπο του τεκμηρίου, όπως για παράδειγμα βλέπουμε εδώ μια ενδυμασία, να δίνουμε και τον τύπο του βασικού ψηφιακού αρχείου που το αναπαριστά μέσω του πεδίου Europeana Type. Το πεδίο αυτό αντλεί από το λεξιλόγιο 5 τιμών που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο ψηφιακού αρχείου, δηλαδή κείμενο, εικόνα, ήχος, 3D και βίντεο. Τώρα, στο νόμο 3028 του 2002 περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως άλλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες όπως μύθι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χορί, δρόμενα, μουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού λαϊκού και λόγιου πολιτισμού. Και έτσι καλούμαστε να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα.
Έχουμε από τη μια μεριά συστήματα κατασκευασμένα για να φιλοξενούν και να τεκμηριώνουν 5 τύπους υλικού και από την άλλη έχουμε μια κατηγορία πολιτιστικού υλικού που περιγράφεται με σχετικά αφαιρετικές έννοιες. Σημαίνει αυτό ότι ένας συσσωρευτής δεν μπορεί να φιλοξενήσει την άλλη πολιτιστική κληρονομιά μας? Φυσικά και όχι. Οι αναπαραστάσεις πτυχών της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και των παραγόγων της, είναι ψηφιακά τεκμήρια των παραπάνω 5 τύπων υλικού και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα διαχειριζόμαστε σε ένα ξεκάθαρα τεκμηριοκεντρικό συσσωρευτή. Πάμε να δούμε ένα εγγεγραμμένο στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στοιχείο, τους γεννήτσαρους και τους μπούλες της Νάουσης. Σας βεβαιώ ότι στο Search Culture φιλοξενούμε αρκετά τεκμήρια σχετικά με το αποκριάτικο έθιμο. Σκίτσα, φωτογραφίες εορτασμών, στολές που εκτίθενται σε μουσεία, βίντεο κατασκευής προσωπείων και βέβαια πραγματείες και αφιερώματα του τύπου. Εδώ βλέπουμε μία απόπειρα αναζήτησης τεκμηρίων χρησιμοποιώντας τη φράση «γεννήτσαρ και μπούλες», όπως ακριβώς είναι γεγραμμένο το στοιχείο. Και βλέπουμε ότι εμφανίζονται μόνο 9 αποτελέσματα. Συγγνώμη. Ένας χρήστης στη συνέχεια μπορεί να αναζητήσει μόνο με τον όρο «γεννήτσαρ». Θα δούμε ότι τα αποτελέσματα είναι σαφώς περισσότερα, αλλά στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με τους γεννήτσαρους της τουρκοκρατίας και όχι με το έθιμο της Νάουσας. Ας δούμε λοιπόν και μια τελευταία αναζήτηση. Σε αυτήν δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τον τίτλο. Επιλέγουμε να δούμε ήθη και παραδόσεις από την Νάουσα, χρησιμοποιώντας ελεγχόμενους όρους για το θέμα και τον τόπο. Όπως θα δούμε στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Και πάλι δεν είναι απολύτως ακριβή τα αποτελέσματα, γιατί θα δούμε και τεκμήρια που σχετίζονται με άλλα έθιμα της περιοχής. Αλλά η αναζήτηση είναι σαφώς πιο στοχευμένη. Αυτό το τελευταίο παράδειγμα είναι αποτέλεσμα των συμβασιολογικών εμπλουτισμών. Το έξι συστηματικά διεξάγει συμβασιολογικούς εμπλουτισμούς στο περιεχόμενο που συσσωρεύονται στο Search Culture. Η εγγραφή κάθε τεκμηρίου εμπλουτίζεται ως προς τους τύπους, τα θέματα, τις ιστορικές περιόδους, τα πρόσωπα και τη γεωγραφική πληροφορία όπου αυτό είναι δυνατό. Για τους εμπλουτισμούς χρησιμοποιούμε τα λεξιλόγια που έχουμε δημιουργήσει στην υποδομή Semantics.gr που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ και η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία, επιμέλεια, διασύνδεση και δημοσίευση λεξιλογίων και θησαυρών όρων. Τα λεξιλόγια είναι δημοσιευμένα ως ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. Τι είναι όμως αυτό? Τα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα είναι δημοσιευμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αλληλένδετα και μηχαναγνώσιμα. Κάθε όρος τέτοιου λεξιλογίου περιλαμβάνει κάποιες πληροφορίες που τον επεξηγούν, τον ταυτοποιούν με ένα μόνιμο προσδιοριστή και δείχνουν τη σχέση του με άλλους όρους, άλλοτε από το ίδιο λεξιλόγιο και άλλοτε όχι. Κάθε φορά που ο μοναδικός προσδιοριστής εντάσσεται σε μια καρτέλα μεταδεδομένων, κουβαλάει μαζί του και όλη τη σχετική πληροφορία που θα τεκμηριώσει, διασυνδέσει και ταυτοποιήσει τον πολιτιστικό πόρο που περιγράφει. Και για να δούμε ένα παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ένα τεκμήριο, τη φωτογραφία της Εύας Κελιανού στους Δελφούς, που είναι έργο της Νέλη. Οι εμπλουτισμοί του ΕΚΤ στη συγκεκριμένη γραφή επισημαίνονται με ροζ χρώμα και ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το τεκμήριο διασυνδέεται με θέματα, πρόσωπα και ιστορικές περιόδους. Και οι εμπλουτισμοί μας επιτρέπουν να αναδεικνύουμε τις σχέσεις ανάμεσα στα τεκμήρια, αλλά και να μετατρέπουμε τα μεταδεδομένα από απλά labels ή λεκτικές ετικέτες σε στοιχεία που έχουν ένα ενοιολογικό βάθος. Περισσότερα για τους σημασιολογικούς εμπλουτισμούς και την αξία της χρήσης των εκτός διασυνδεδεμένων δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα εκδόσεις δημοσιεύσεις του Search Culture και θα βάλουμε και το link στο chat. Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Από την ως τώρα εμπειρία μας στα τεκμήρια της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τα τεκμήρια της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, οι εμπλουτισμοί εκείνοι που περισσότερο συμβάλλουν στην ευρεσιμότητα του περιεχομένου λόγω της φύσης του υλικού είναι οι εμπλουτισμοί σε θέματα και οι εμπλουτισμοί σε τόπους. Εδώ βλέπετε το πώς οι τελευταίοι εμπλουτισμοί μας σε τόπους ανέδειξαν τα τεκμήρια της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο Search Culture. Έχοντας επιλέξει το θέμα άλλη πολιτιστική κληρονομιά, βλέπω στο χάρτη όλα τα σχετικά τεκμήρια και μπορώ να κάνω zoom και να φτάσω σε επίπεδο χωριού. Βλέπουμε λοιπόν τώρα και πάλι στο παράδειγμα πως έχω επικεντρώσει στο νομό Βιωτίας και στο χωριό Δάβλια.
Πατώντας να δω όλα τα τεκμήρια, βλέπω 4 διαφορετικά τετράδια από τη συλλογή χειρόγραφα λαογραφία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια συλλογή που θεωρώ προσωπικά ότι αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο στο πόρταλ του συσσωρευτή μας είναι αυτή του Αρχείου Παροιμιών και Λαϊκών Παραδόσεων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, κυρίως λόγω της πολύ ακριβούς τεκμηρίωσης της γεωχωρικής πληροφορίας που είχαμε από τον ίδιο το φορέα. Τώρα, ως προς τα θέματα, προσπαθήσαμε να εμπλουτίσουμε τα τεκμήρια της Άιλης με όρους από το θησαυρό της UNESCO. Οι όροι αυτοί ανήκουν σε ένα γενικό θησαυρό και συχνά δεν αρκούν για να αναδείξουν επαρκώς τα τεκμήρια της Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη διαφάνεια βλέπετε κάποιους από τους όρους που έχουμε χρησιμοποιήσει. Στα πλαίσια της σημερινής εκδήλωσης, ως ομάδα ανάπτυξης της Κάλσου, προσανατολιζόμαστε στη δημιουργία ενός θησαυρού που θα περιλαμβάνει όλα τα εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στοιχεία και η διασύνδεση των σχετικών τεκμηρίων με τα σχετιζόμενα στοιχεία. Παράλληλα, όμως, όροι όπως έθιμα δεκαημέρου, ποιμενική ζωή, παραδοσιακή χειροτεχνία θα μπορούσαν να αποτελέσουν συμπληρωματικά λεξιλόγια. Όλα αυτά τα λεξιλόγια θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στην υποδομή Semantics, η οποία είναι απολύτως παραμετροποιήσιμη και μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους συλλογή όρων, με τη συνδρομή βεβαίως ειδικών του πεδίου. Τα λεξιλόγια αυτά θα είναι χρήσιμα τόσο σε εμάς, όσο και στις κοινότητες που έχουν αναλάβει την πρωτογενή τεκμηρίωση, και βέβαια σε βάθος χρόνου στο σύνολο των φορέων που θα συνεργάζονται για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της σημασίας της Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τελειώνοντας την παρουσίασή μου, θα ήθελα να σταθώ στην προσπάθεια που κάνουμε τόσο εμείς, όσο και η Ευρωπαίανα για την ανάδειξη της Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της επιμέλειας του περιεχομένου. Την τελευταία τετραετία συμμετέχουμε σε έργα της Ευρωπαίανα και συγκεκριμένα στο Ευρωπαίανα Common Culture, που σκοπό είχε να αναδείξει τον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά και πιο πρόσφατα στο έργο Crafted, που είχε ως θέμα τις παραδοσιακές τεχνικές και τα χειροτεχνήματα ως σημεία έμπνευσης για τη σύγχρονη δημιουργία. Στα πλαίσια των έργων αυτών δημιουργήθηκε μια σειρά ψηφιακών εκθέσεων. Εδώ στη διαφάνεια βλέπετε μια έκθεση για τους εορτασμούς και τις εποχιακές παραδόσεις και έθιμα ανά την Ευρώπη. Παράλληλα στα πλαίσια των έργων αυτών δημοσιεύτηκαν κάποια blog posts. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά με τα οποία συνεισέφερε η ομάδα του Search Culture στο project. Τέλος, στο Search Culture έχουμε αναπτύξει, όπως ανέφερε και ο κύριος Καραμανές, τη λειτουργικότητα των θεματικών εκθέσεων. Εκεί μας δίνεται η δυνατότητα σύνθεσης μικρών συλλογών τεκμηρίων με κοινή θεματική. Η κάθε έκθεση συνοδεύεται από ένα εισαγωγικό κείμενο σχετικό με το θέμα. Και στο προσεχές διάστημα σκοπεύουμε να κάνουμε τη λειτουργικότητα αυτή ανοιχτή προς το κοινό, ώστε οι χρήστες να μπορούν να υλοποιήσουν τις δικές τους εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να σας κούρασα. Ευχαριστούμε, Αγάθη. Λοιπόν, έχουμε κλείσει 2 ώρες παρουσιάσεων. Δεν ξέρουμε πώς πάτε από κούραση. Επίσης, δεν έχουμε δει ερωτήσεις να έρχονται, η αλήθεια είναι, στο chat. Δεν ξέρουμε αν οι παρουσιάσεις κάλυψαν όλα τα ερωτήματα που είχατε. Θα ήθελα, λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ με κάποιες ερωτήσεις, δίνοντας το έναυσμα, ας πούμε, για το διάλογο και προσπαθώντας ίσως και κάποια από τα πράγματα που ακούστηκαν κάπως να τα συνοψίσουμε, να τα φωτίσουμε και λίγο περισσότερο. Καταρχήν, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε περισσότερο για τις κοινότητες φορείς της Άιλης και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες καταγραφής των στοιχείων της Άιλης. Δηλαδή, ήδη ξεκινώντας, κυρία Φωτοπούλου, είναι κάτι στο οποίο όλοι αναφερθήκατε. Ήδη η σύμβαση δίνει το πρώτο ρόλο στις ίδιες τις κοινότητες φορείς για την ανάδειξη του όποιου στοιχείου θεωρούν σημαντικό για την ταυτότητά τους. Έχουμε την κατάλυση των ορίων μεταξύ του ειδήμονα και του γενικού κοινού ή της κοινότητας. Και θα ήθελα λίγο έτσι να αναφερθείτε περισσότερο με ποιους τρόπους οι κοινότητες φορείς εμπλέκονται στις διαδικασίες
της καταγραφής και της ανάδειξης της άειλης και πώς και βέβαια και τα ψηφιακά μέσα μπορούν να δώσουν τέτοιες ευκαιρίες. Γιατί η αλήθεια είναι πια ο κύριος Καρεμανές επέμεινε ας πούμε, στην επιτόπια έρευνα που είναι πολύ σημαντική, αλλά οι κοινότητες πια μπορεί να είναι και διατοπικές, μπορεί, ανάλογα και με το ίδιο το στοιχείο της άειλης το οποίο μελετάμε. Αν είναι η μεσογειακή δίαιτα, ας πούμε, μπορεί να είναι όλη η Μεσόγειος. Αν είναι μετακινούμενη κτηνοτροφία, μπορεί να είναι και πάλι σίγουρα και η Ελλάδα και άλλες χώρες. Αν είναι το... και αυτό και πολλά άλλα στοιχεία, τέλος πάντων, έχουν ένα διατοπικό χαρακτήρα. Ξυλοναυπηγική, ας πούμε, μπορεί να πιάνει όλα τα νησιά του Αιγαίου. Θα θέλετε λίγο να φωτίσετε παραπάνω το πώς εμπλέκονται οι κοινότητες στην καταγραφή της άειλης πλέον. Κύριε Καρεμανέ, δεν ξέρω αν θα θέλατε να ξεκινήσετε. Ναι, μπορώ να πω δύο λόγια, αλλά νομίζω η κυρία Φωτοπούλου έχει εποπτεία του πεδίου ειδικότερα για την άειλη και για τις κοινότητες. Τώρα, όσον αφορά την διαδικασία, ας το πούμε, την ερευνητική. Αυτό που μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει στην ψηφιακή κοινωνία και η έννοια βέβαια της άειλης έχει συμβάλει σε αυτό, είναι καταρχάς η συνεργατικότητα. Δεν υπάρχει αυτή η παλιά, η ας το πούμε κλασική παραδοσιακή απόσταση ανάμεσα στο λαό, τον λαό της λαογραφίας και τους μορφωμένους. Αυτός ο διχασμός ανάμεσα σε αυτό το ζεύγος είναι πολύ έτσι, ανάμεσα στον ερευνητή και σε αυτόν που γίνεται αντικείμενο της έρευνας, είναι πολύ βασικό στην ανθρωπολογική σκέψη. Και είναι ιδιαίτερο σημαντικό το πώς πλησιάζεις αυτό το πράγμα. Το πλησιάζεις με κάποιους, ο ερευνητής με κάποιους όρους επιστημονικούς που τους εφαρμόζει πάνω στην κοινότητα. Αυτό το ethic point of view που λένε στην ανθρωπολογία. Ή προσπαθεί να δει τη γηγενής κατηγορία που έχει στον τρόπο που αντιλαμβάνεται. Το emic point of view, αυτά τα λένε στο πρώτο έτος στη λαογραφία και την ανθρωπολογία. Λοιπόν, αυτό υπάρχει λοιπόν μέσα στην ανθρωπολογική σκέψη, το μαθαίνουμε όπως σας είπα στο πρώτο έτος. Σήμερα είναι αλήθεια ότι αυτή η διάκριση είναι πια, θα έλεγα, εξαιρετικά δυσθεώρητη, θα έλεγαμε ίσως και ανύπαρκτη. Ίσως και ανύπαρκτη. Από τη μία πλευρά, οι εξωτικοί πολιτισμοί, ο λαός της λαογραφίας, η παραδοσιακή κοινωνία δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται. Μελετάμε, συνδιαλεγόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι είναι εξίσου μορφωμένοι όσον αφορά τη γενική πληροφόρηση, τα πτυχία, τα πανεπιστημιακά με εμάς. Με τέτοιο κόσμο κυρίως συνδιαλεγόμαστε. Δεν υπάρχουν οι κοινότητες, δεν υπάρχει το στοιχείο της προφορικότητας, όλα αυτά που αναφέραμε έτσι στο πρώτο μέρος. Από αυτή την άποψη, η έρευνα γίνεται με έναν τρόπο συνεργατικό. Αυτοί που αισθάνονται ότι είναι αποτελούν μέλους της κοινότητας, ευρύτερα της φαντασιακής, αν θέλετε, κοινότητας, δηλαδή μέσα σε η έννοια της πολυτοπικότητας στη λαογραφική και ανθρωπολογική σκέψη, είναι παλιά πια. Οι εργασίες του Μάρκους, δεκαετία του 90 κτλ. Δεν μπορείς να κάνεις έρευνα σε ένα μόνο πεδίο. Αυτός που ντύνεται και συμμετέχει στο δρόμενο, στους γενίτσαρους ή στις μπούλες ή σε οποιοδήποτε άλλο δρόμενο, μπορεί ή σε ένα δρόμενο, αν θέλετε, στο Πακιστάν ή στην Ινδία, μπορεί να ζει στο Λονδίνο και να πηγαίνει για το δρόμενο. Ομοίως κάποιος που ζει στην Άουσα, που κάνει το δρόμενο στην Άουσα ή στη Σιάτη, θα μπορεί να ζει στον Καναδά. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η έννοια της πολυτοπικότητας είναι πολύ σημαντική. Εδώ, επιπροσθέτως, η διαδικτυακή κοινωνία, το διαδίκτυο, παίζει βέβαια, καταρχάς, στο επίπεδο της δικτύωσης των ανθρώπων. Και για την τέλεση δρομένων, αλλά και στο επίπεδο της επικοινωνίας κλπ. Παίζει σημαντικό, οπότε είναι μέσα στο αντικείμενο της έρευνας. Και βέβαια υπάρχει, πώς να το πω, ίσως δεν θέλω να φανεί κακό για τους παλαιούς ερευνητές, μία σχέση μεγαλύτερης ισότητας. Και υπάρχουν και δικαιώματα που πρέπει να προστατευτούν, ανωνυμίας, σεβασμού των προσωπικών δεδομένων,
τα οποία τώρα είμαστε εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι από κάθε άποψη και δεντολογική και νομική κλπ. Να τα λάβουμε υπόψη μας. Παλιά αυτά δεν υπήρχαν, δεν τα σκεφτόταν κάποιος, ούτε στην ανθρωπολογία, δεν είχαν φωνές οι λεγόμενοι ηθαγενείς, οι εξωτικοί πολιτισμοί, δεν είχαν καθόλου φωνή. Τώρα όλοι είναι ισότιμοι, μπορούν να μιλήσουν και να συνδιαμορφώσουν. Εκεί ερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπα στην αρχή, σε αυτή τη συζήτηση. Αυτές τις βασικές σκέψεις, που μπορούσαμε πολλά να πούμε, στην πρακτική τις συναντούμε καθημερινώς. Φαντάζομαι ότι η κυρία Φωτοπούλου, εγώ από τη μικρή μου έτσι, συμμετοχή και στην Επιτροπή, στην Εθνική Επιτροπή της ΆΙΛΗΣ κληρονομιάς από τις συνεδρίες, είναι ζητήματα που επανέρχονται συνεχώς και πραγματικά γίνεται κάθε φορά μια πολύ μεγάλη συζήτηση στον βαθμό που έχω συμμετάσχει, εν πάση περιπτώσει. Από τη δική μας επαφή με πάρα πολλούς φορείς και ιδιαίτερα μικρούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης και ανάπτυξης συλλογών και διάθεσής τους, βλέπουμε ότι πολλά από αυτά που θεωρούμε αυτονόητα δυστυχώς δεν είναι, γι' αυτό και προσπαθούμε να επιμένουμε σε κάποια θέματα και θεωρούμε ότι είναι πολύ σωστό ότι διατυπώθηκαν αυτά τα θέματα, ότι υπάρχουν ζητήματα ευαίσθητα προσωπικών δεδομένων, ανωνυμίας κλπ. Τα οποία πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του όταν προσπαθεί να καταγράψει προφορική ιστορία και αρχεία στα οποία πρόσωπα μεταφέρουν τη γνώση τους γύρω από ένα στοιχείο της ΆΙΛΗΣ. Μιλώντας για τα προβλήματα που ενδεχομένως έχουν οι φορείς κοινότητες στην διάθεση του αρχιακού τους υλικού στο ψηφιακό περιβάλλον, επειδή στο ΕΚΤ εμείς επιμένουμε και πάρα πολύ στο ζήτημα της ανοιχτότητας, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η περαιτέρω αξιοποίηση των αρχείων αυτών και των συλλογών στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, στα ερευνητικά περιβάλλοντα, από τις δημιουργικές βιομηχανίες κλπ. Είναι πάντα και το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο λαϊκός πολιτισμός, εξ όσων γνωρίζω, δεν καλύπτεται από τον νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία. Ωστόσο, έχουν υπάρξει κάποιες συζητήσεις γύρω από αυτό για την διαφύλαξη, ας πούμε, της παραδοσιακής γνώσης, των μοτίβων και των εκφράσεων των παραδοσιακών φορεσιών κλπ. Και στο πλαίσιο του WIPO, του World Intellectual Property Organization. Θα θέλετε, κύριε Φωτοπούλου, λίγο να μας διαφωτίσετε σε σχέση με το τι ισχύει σε αυτό το θέμα. Καταρχάς, εγώ θέλω να ευχαριστώ, Βαγγέλη, γιατί έβγαλε από πάνω μου ένα μεγάλο βάρος να κάνω αναδρομή θεωρητική και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε σχέση, γιατί είναι πολύ καλά όσα είπα ακριβώς για το πώς αλλάζει και η πρακτική του ερευνητή. Αλλά σε σχέση με τη διαφύλαξη αυτών των στοιχείων, δηλαδή το αντικείμενο της σύμβασης, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο ποιος κάνει τι και για ποιο σκοπό. Και να το επαναλάβουμε. Το ποιος καταγράφει στο πλαίσιο της σύμβασης δεν είναι ο ερευνητής, είναι η κοινότητα. Τι σημαίνει τώρα η κοινότητα και τι μπορεί να κάνει μια κοινότητα, δηλαδή θα δώσει μια κειμενική μορφή και θα δώσει και κάποια οπτικοακουστικά τεκμήρια. Συνήθως αυτό. Το ποιος επιλέγει λοιπόν είναι το επόμενο ερώτημα. Αν περάσουμε και το σκόπελο της δημοκρατικής επιλογής του ποιος καταγράφει για χάρη ποιον και τι, πάμε στο τι. Και εκεί είναι τι είδους πλευρές του στοιχείου της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς επιθυμεί η κοινότητα να κάνει προς τα έξω. Και εδώ αρχίζουν, αν ένα κομμάτι της δεοντολογίας που πρέπει να εφαρμόζουμε αφορά το ποιος, αρχίζουμε να μπαίνουμε σε πιο βαθιά πράγματα, στο τι καταγράφεται για να συγκροτηθεί οποιοδήποτε είδους τεκμήριο. Ναι, να το ξαναγυρίσω πάλι στο ότι έχουμε την επιλογή του ποιος μιλάει, πώς μιλάει, με ποια δημοκρατική διαδικασία και πλήρως ενήμερη από την πλευρά των μελών ορίζεται αυτός, αυτή ή η ομάδα των καταγραφέων, με ποια διαδικασία αποτυπώνεται αυτό το οποίο θέλει η κοινότητα να αποτυπωθεί και πάλι αυτό είναι μια συμμετοχική διαδικασία. Απλά να πω έτσι πολύ γενικά, γιατί δεν θα μπορέσω να τα αναλύσω, ότι σε ό,τι μας αφορά, μας ενδιαφέρει ποιος καταγράφει, τι καταγράφει και για ποιο σκοπό. Δηλαδή,
τι ρόλο θέλει να έχει το δελτίο της άλλης πολιτικής κληρονομιάς. Και ο ρόλος είναι ένας και μοναδικός. Η συνέχιση της, η μετάδοση αυτού του στοιχείου. Άρα όλα αυτά καταλήγουν στα μέτρα διαφύλαξης για ένα στοιχείο της άλλης πολιτικής κληρονομιάς. Για αυτά για τα πνευματικά δικαιώματα που ρωτήσατε, είναι μια συζήτηση που δεν έχει καταλήξει ποτέ στο WIPO, στον Διεθνή Οργανισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα, και δεν πρόκειται να καταλήξει, γιατί οι συλλογικές δημιουργίες έχουν, όπως είναι τα φαινόμενα τα οποία μας απασχολούν, έχουν τους δικούς τους όρους. Εν τούτης, όταν έχουμε να κάνουμε με τεχνογνωσίες και προϊόντα τα οποία παράγουν εισόδημα σε αυτούς που ασκούν αυτές τις τεχνογνωσίες, υπάρχουν τρόποι που είναι αρκετά, δεν είναι τόσο δύσκολοι στο να εφαρμοστούν συστήματα πνευματικής προστασίας. Νομίζω ότι θα μείνουμε στο γεγονός ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί και δεν χρήζει αυτή τη στιγμή προστασίας. Παρ' όλα αυτά, τα επιμέρους βίντεο, το οπτικοακουστικό υλικό, τα ηχητικά ντοκουμέντα, οι καταγραφές σε χειρόγραφα ή σε έγγραφα έχουν πάντα κάποιο δημιουργό ή έχουν συντελεστές και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας επίσης στην προσπάθειά μας να διαθέσουμε υλικό διαδικτυακά. Θα πρέπει να έχουμε και την έγγραφη συνένεση όλων των συντελεστών και των δημιουργών για να μπορούμε να το διαθέτουμε ανοιχτά το υλικό αυτό. Συμμετεχών, αν με επιτρέπετε, σε αυτό το οποίο δείχνει κανείς, πρέπει να έχει και τη συνένεση των συμμετεχόντων. Και π.χ. τα πρότυπα που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο των συνεντεύξεων της προφορικής ιστορίας είναι και εδώ εκά χρήσιμα και αυτά χρησιμοποιούμε και εμείς. Αυτό μόνο. Θα ήθελα όμως να θέσω άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με τις διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες που είδαμε και τις διαφορετικές, τα διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα στα οποία οργανώνεται μια λαογραφική συλλογή, ένα εθνογραφικό αρχείο. Είδαμε την βιβλιοθηκονομική προσέγγιση με τα πρότυπα που ανέφερε η κυρία Δραχλιώτου. Είδαμε ότι από το χώρο της λαογραφίας έχουμε επιστημονικά πρότυπα τα οποία βασίζονται πολύ στα ερωτηματολόγια και σε ταξινομίες. Είδαμε από τον κύριο Ζαμπούλη πλατφόρμες που βασίζονται σε οντολογίες που έχουν σαν κεντρική προσέγγιση το event, το γεγονός. Έχουμε δηλαδή πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και επιστημονικές στον τρόπο με το οποίο μπορεί να οργανωθεί ένα ψηφιακό αρχείο και αναλόγως προσφέρει δυνατότητες πρόσβασης και αναζήτησης ή διασύνδεσης διαφορετικών τεκμηρίων. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε αυτό, ίσως ξεκινώντας από τον κύριο Ζαμπούλη. Βλέπω ότι και ο κύριος Ποτηρόπουλος που είναι στους συμμετέχοντες έχει σηκώσει το χέρι του. Δεν ξέρω καν αν μπορώ να σας δώσω το λόγο, γιατί δεν ήταν στο σχεδιασμό στους συμμετέχοντες να δώσουμε το λόγο παρά μόνο γραπτά. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τον κύριο Ζαμπούλη, αν θέλει λίγο να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας και προσπαθούμε και εμείς στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης να δώσουμε βάση και στο πλαίσιο των καλών πρακτικών που έχουμε δημοσιεύσει. Γιατί οι περισσότεροι φορείς απλά αναρτούν το υλικό τους στο YouTube, στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ο εύκολος τρόπος έτσι να διαδώσουν κάτι. Αυτό όμως και εκτός ότι είναι εμπορικές πλατφόρμες, δεν έχει και τη λογική της οργάνωσης ενός αρχείου. Δηλαδή παρεμποδίστηκε την δυνατότητα αναζήτησης, διασύνδεσης με άλλα τεκμήρια με έναν τρόπο όπως το παρουσιάζει
παρουσίασε και η συνάδελφος η Αγάθε, δηλαδή να επιτρέπει και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών αρχείων, που είναι πια πολύ μεγάλο ζητούμενο στην φάση της ωριμότητας που βρισκόμαστε με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Γι' αυτό και επιμένουμε λιγάκι στην οργάνωση αποθετηρίων και συλλογών με ένα συστηματικό τρόπο που ακολουθεί πρότυπα στην οργάνωση στα περιγραφικά με τα δεδομένα και στην περιγραφή των ψηφιακών αρχείων, για να μπορούμε να δίνουμε και όλες αυτές τις δυνατότητες αναζήτησης και επιλογής που ανέφερε και η Αγάθη. Κύριε Ζαμπούλη, συγγνώμη, εγώ καταχράστηκα τον χρόνο σας τώρα. Πρώτον, άμα δεν έχει semantics σημασιολογικής επισημείωσης, δεν μπορεί κανείς να βρει κάτι ουσιαστικό, παρά μόνο να μαντέψει τα keywords και αν είναι τυχερός σε όλα αυτά τα YouTube και τα λοιπά. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μας ενδιαφέρει ψηφιακό αρχείο να το δούμε, αλλά μας ενδιαφέρει και να το βρούμε με βάση το περιεχόμενο. Οπότε, όταν κανείς θέλει να κάνει μια αναζήτηση για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει, μπορεί να το προσεγγίσει με πολλούς τρόπους. Μπορεί να ξέρει το όνομα του καλλιτέχνη. Μπορεί να ξέρει όμως την περίοδο και τη γεωγραφία μόνο. Οπότε, αν θέλει να κάνει μια τέτοια αναζήτηση, δεν θα τον βοηθήσουν τα εργαλεία που υπάρχουν στο YouTube κτλ. Αν θέλει να δει, για παράδειγμα, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης επηρέασε τον άλλον, στα γεγονότα της ζωής του μπορεί να τρέξει και να δει, ας πούμε, αν βρίσκονταν με έναν άλλο καλλιτέχνη στην ίδια πόλη εκείνο τον καιρό, ή αν είχαν συνεργασίες, ή αν τα έργα τους είχαν εκτεθεί σε κοινές εκθέσεις και τα λοιπά. Τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε, πρέπει κανείς να αναλύσει το περιεχόμενο, και αυτή τη δουλειά την έχει κάνει ως ένα βαθμό ο επιμελητής που βάζει τα μεταδεδομένα. Επιπλέον, τώρα, αν κάποιος θέλει να το βάλει και στο Facebook και στο YouTube, μπορεί να το κάνει, αλλά μπορεί να το κάνει από το δικό του server. Δεν χρειάζεται να το μπορεί να δώσει το link, ας πούμε, ή να το επαναδημοσιεύσει το κάτω-κάτω. Αλλά αυτό έχει μια παροδικότητα. Δεν θα μπορεί κανείς να το βρει εύκολα στο μέλλον κτλ. Οπότε νομίζω ότι τα μεταδεδομένα είναι το καλύτερο, γιατί κιόλας με αυτόν τον τρόπο καταργείται και το πρόβλημα της γλώσσας. Γιατί άμα είναι, όταν εγώ μπορεί να χρησιμοποιήσω το semantics.gr, ας πούμε, αλλά μετά εσείς το βάζετε, επειδή η UNESCO έχει τον αγγλικό όρο, μπορεί κάποιος μετά από τη δικιά του γλώσσα, τα γαλλικά, ξέρω εγώ, που έχει αντίστοιχα μεταφραστεί όρος, να ψάξει σε ελληνικά δεδομένα στη δικιά του γλώσσα πρακτικά με αυτόν τον τρόπο. Οπότε στο YouTube και σε αυτό θα έπρεπε κανείς να είχε βάλει όλες τις μεταφράσεις των όρων κτλ. Οπότε δεν θα μπορούσε τόσο εύκολο να βρει. Τώρα, για τη διαλειτουργικότητα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι όλοι ακολουθούμε κάποια στάνταρτ και πρότυπα, γιατί σήμερα υπάρχει μια πλατφόρμα, αύριο θα υπάρχει μια άλλη πλατφόρμα καλύτερη, ευχριστότερη κτλ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ό,τι δουλειά έχει γίνει να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από τους επόμενους, και σε αυτό χρησιμεύουν τα πρότυπα και τα μεταδεδομένα, καταλαβαίνω. Θα σας ευχαριστούμε. Να κάνω μια ακόμα ερώτηση στον κύριο Ξανθόπουλο. Από τη συνεργασία σας με μικρούς φορείς, ποια θεωρείτε ότι είναι πια συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια της οργάνωσης, ταξινόμησης ενός αρχείου, ψηφιοποίησης, διάθεση διαδικτυακά, και τι δεξιότητες και γνώσεις θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να, με τι δεξιότητες και γνώσεις μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες για να μπορούν και αυτές να συμμετέχουν έτσι στο ψηφιακό περιβάλλον? Καταρχάς, νομίζω ότι όλα συνδέονται κάπως και με αυτό το ερώτημα που βάζετε στο τέλος. Έχω την αίσθηση πως αν σκεφτούμε το διεπιστημονικό περιβάλλον έρευνας και εργασίας που όλες και όλοι εργαζόμαστε σήμερα και βρισκόμαστε εδώ από διαφορετικά αντικείμενα, ας πούμε, και συζητάμε, θα καταλάβουμε πως είναι αντίστοιχο το πρόβλημα όταν πάμε στην κοινότητα. Και ναι, μεν μπορεί να είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι να έχουν σπουδάσει, να έχουν κάποιες δεξιότητες συγκεκριμένες, αλλά κάποιες φορές δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε σωστά τα αιτούμενα ή τη μεθοδολογία την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι εδώ η διαδικασία είναι κάπως η εκπαιδευτική που μας οδηγεί. Δηλαδή, σε μια συμπαραγωγική διαδικασία ή συνσχεδιαστική, ουσιαστικά όλοι θα είναι καλό και όλες να έχουμε συνείδηση του ρόλου και της εποπτείας των πραγμάτων που κάνουμε, και ταυτόχρονα να προσπαθούμε να φέρουμε στην ομάδα, αν θεωρήσουμε ότι είμαστε μία κοινότητα, γιατί και ο επιστήμονας είναι μέρος της κοινότητας. Όπως έλεγε η κυρία Φωτοπούλη, η κοινότητα έρχεται να βάλει στην αλληλή πολιτιστική κληρονομιά
να τεκμηριώσει το θέμα που θα τεθεί, οπότε μέρος αυτής της κοινότητας είναι και ο επιστήμονας. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε όλες τις κατευθύνσεις οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες. Δηλαδή, αν πούμε θεωρητικά στο δικό μου κομμάτι, εγώ είμαι ιστορικός και αρχαιονόμος, ας πούμε, θα πρέπει να μάθουν κάπως να εξοικειωθούν, γιατί δεν θα γίνουν ιστορικοί και αρχαιονόμοι, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες, αντίστοιχα στο κομμάτι ας πούμε, της ψηφιοποίησης, να εξοικειωθούν με τις αντίστοιχες διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει κάτι παραγωγικό. Νομίζω ότι καταρχάς ένα βασικό πρόβλημα που έχει σημασία να συζητήσουμε σε αυτήν την εποχή είναι η στρεβλή αντίληψη στην κοινωνία γύρω από την ψηφιοποίηση. Έχοντας περάσει 20 και πλέον χρόνια ψηφιοποιήσεων, υπάρχει μια αντίληψη όταν μιλάμε γενικά για το πολιτιστικό απόθεμα, για τα αρχεία. Πάμε κατευθείαν και σου λέει ο άλλος, ωραία να ψηφιοποιήσουμε το αρχείο, παρακάμπτοντας οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εργασία ή αρχαϊκή εργασία γύρω από αυτό, για να φτάσει αυτό να είναι αυτό που περιγράφεται ως αναζητήσιμο, διαλειτουργικό κλπ. Νομίζω ότι είναι βασικό σημείο αυτό να πείσουμε και τις κοινότητες, αλλά και τους φορείς και τους χρηματοδοτικούς φορείς από την άλλη, γιατί έχουμε πολλούς πόλους εδώ πέρα που φτιάχνουν αυτό το πεδίο, ότι για να μιλήσουμε για ένα ψηφιακό περιβάλλον που είναι λειτουργικό σε σχέση με το πολιτιστικό απόθεμα και το περιεχόμενό του, θα πρέπει να προϋπάρξουν και να γίνουν με συστηματικό τρόπο οι εργασίες έτσι όπως ορίζει το κάθε επιστημονικό πεδίο στο σύγχρονο περιβάλλον αυτό συνεργασίας και έρευνας. Και από την άλλη, νομίζω ότι είναι σημαντικό τώρα και σε σχέση με αυτό που λέγατε πριν για κάπως οι οργανισμοί να αρχίσουν και να έχουν πολιτικές γύρω από την ψηφιακή τους θέση. Έτσι, δηλαδή, και τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια παράγουν καθημερινά τεράστιο όγκο επιστημονικού, εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, το οποίο όμως δεν είναι ούτε με τον ίδιο τρόπο, εντός ακόμα και στο ίδιο Ινστιτούτο, σε ένα ερευνητικό κέντρο, για παράδειγμα. Έτσι. Έχει σημασία λοιπόν να πάμε ένα βήμα πίσω, να αξιολογήσουμε τα 20 χρόνια αυτής της εμπειρίας με όλα αυτά τα προγράμματα. Έδειξε πριν και ο κύριος Καραμανές πάρα πολλά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης μέχρι σήμερα. Να αξιολογήσουμε όλη αυτή την εμπειρία, να δούμε πού είμαστε και να διαμορφώσουμε σε κάθε φορέα αντίστοιχα και αντίστοιχες πολιτικές που θα συμπεριλαμβάνουν και αυτά τα πρότυπα και θα είναι κοινός τόπος για όλες και όλους. Θα σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Ήδη έχουμε παραβεί το χρόνο. Θα κάνω όμως μία-δύο ερωτήσεις που έχουν τεθεί από το κοινό πριν κλείσουμε. Μία μεγάλη ερώτηση από τον κύριο Χίου αφορά την τέχνη της ξερολιθιάς. Απευθύνεται στην κυρία Φωτοπούλου. Η ερώτηση αναφέρεται στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των υλικών εκφράσεων της άειλης τέχνης της ξερολιθιάς. Ειδικότερα υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετούς φορείς που υλοποιούν δράσεις για τη διαφύλαξη της τέχνης της ξερολιθιάς, για συγκρότηση συλλογών και αρχείων από υλικά τεκμήρια που συνδέονται με τα άειλα πολιτιστικά αγαθά και για την κατάθεση τοπικών συλλογών στη διεύθυνση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, δυνάμει του Προεδρικού Διατάγματος 62-2012, επί τη βάση ενός πρωτύπου μοντέλου καταγραφής τεκμηρίωσης ξερολιθικών κατασκευών. Πώς θα μπορούσε να ενταχθεί μια τέτοια πρωτοβουλία στο πρόγραμμα δημοσίων πολιτικών διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής χειρονομιάς και ποια θα μπορούσε να είναι η διασύνδεση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων με το έκτιστο θέμα αυτό? Κυρία Φωτοπούλου, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτές οι συλλογές τεκμηρίων με έχει μπερδέψει λίγο το ερώτημα του κυρίου Χίου. Ποια είναι τα υλικά της τέχνης ξερολιθιάς, το ξέρει κάθε κοινότητα η οποία μπορεί να το περιγράψει. Δηλαδή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταγράφουμε στοιχεία της άλλης πολιτικής κληρονομιάς ως ερευνητές. Εάν δεν γίνει σε συνεργασία με συνεργεία μαστόρων ή ανθρώπους οι οποίοι είναι αγρότες, κατά κύριο λόγο, κτηνοτρόφοι κλπ. Και ξέρουν πώς να δημιουργούν τις ξερολιθικές κατασκευές που τους χρειάζεται, ή που να τις επισκευάζουν, δεν μπορώ να το καταλάβω καλά αυτό. Δηλαδή, αν δεν ξεκινάει πάλι από ό,τι μπορεί να οριστεί με μεγάλη ευελιξία κοινότητα φορέων της τέχνης της ξερολιθιάς, θα είναι φάουλ. Γι' αυτό και το Προεδρικό Διάταγμα του 62, του 2014, αν δεν κάνω λάθος, ή 13, 12, ίσως, έχει αρκετές ασάφειες το αίτιες που έχουμε δυσκολία στην εφαρμογή του. Αυτό είναι ένα θέμα, άρα δεν θα συμβούλευα κανείς να θεωρεί ότι εκεί μπορεί να βρει ένα πρότυπο.
Υπάρχει, όπως αναφέρει, το Εθνικό Αρχείο Μνημείων, το οποίο είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, με την οποία έχουμε μεγάλη συνεργασία, τόσο σε ό,τι αφορά τις καταγραφές και τους χαρακτηρισμούς κινητών μνημείων, όσο και τώρα τελευταία πια σε ό,τι αφορά την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων κατατίθεται ό,τι έχει χαρακτηριστεί μνημείο. Αν δεν έχει χαρακτηριστεί η συγκεκριμένη ξερολιθική κατασκευή μνημείο ή το εργαλείο με το οποίο τυχόν έγινε αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ενταχθεί στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων. Τα άειλα πολιτιστικά αγαθά εκ της φύσεώς τους δεν μπορούν να γίνουν μνημεία. Δηλαδή η τεχνογνωσία δεν μπορεί να γίνει μνημείο γιατί την έχασες. Το μνημείο σημαίνει ότι το παγώνεις εκεί που είναι, δεν μπορεί να μεταβληθεί γιατί έχει αλλάξει μια κοινωνική, οικονομική συνθήκη. Άρα δεν μπορούμε να πάμε από αυτό το δρόμο, θέλω να πω. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το οποίο λέγαμε σήμερα όλη την ημέρα. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε στο ποιος κάνει τι και τι βούληση έχει αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά, να διατηρήσει και να μεταδώσει τη γνώση του στην επόμενη γενιά. Αυτό ανοίγει το δρόμο. Και εκεί μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και για τις ξεροληθιές και για τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μαστόροι για να κάνουν αυτή τη δουλειά, ό,τι θέλετε. Αλλά ξεκινάμε από αυτούς και άρα αυτή είναι, δεν ξέρω, μάλλον δεν καλύπτω τον κύριο Χίου, αλλά δεν με βοηθάει και η ερώτηση γιατί μπερδεύει δύο θεσμικά πλαίσια που δεν επικοινωνούν καλά μεταξύ τους. Ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα μνημεία, δηλαδή τα παγιωμένα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, και ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις κοινωνικές πρακτικές του παρόντος, που έχουν πολιτισμική αξία. Αυτά τα δύο επικοινωνούν σε κάποια σημεία, αλλά όχι απολύτως. Και οι μέθοδοι τους δεν είναι ίδιες. Ακόμη και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ότι ξεκαθαρίσατε τις διαφορετικές έννοιες, έτσι. Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε υπερβεί πολύ το χρόνο. Θα κλείνουμε σιγά-σιγά. Μια τελευταία ερώτηση σε εσάς και μια τελευταία στην συνάδελφο, την αγάπη Παπανότη. Λοιπόν, η ερώτηση είναι γνωστό ότι στους χώρους των πολιτιστικών συλλογών υπάρχει πολύτιμο πολιτισμικό υλικό. Υπάρχει πρόθεση ή πρόβλεψη για την καταγραφή και τεκμηρίωση αυτού του υλικού? Επιπλέον, ορισμένοι φορείς που έχουν καταχωρήσει κάποιο στοιχείο στον κατάλογο της άλλης πολιτιστικής χρονομιάς παρατηρήθηκε ότι απαγορεύουν σε άλλους φορείς να παρουσιάσουν το στοιχείο που καταχώρησαν. Δεν αναφέρω ποιο είναι ενδεικτικά. Τι σκέφτεστε να κάνετε σχετικά με αυτό? Ίσως σχετίζεται, κυρία Φωτοπούλου, με το θέμα που θέσατε, ότι οι ίδιες οι κοινότητες μιλάνε για την. Είναι υπεύθυνες για την ανάδειξη πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Γύρει αυτό κάποιο θέμα αποκλεισμού? Ναι, είναι κρίσιμο να το ξεκαθαρίσουμε. Πιάσουμε το εύκολο. Τι ισχύει με τους συλλόγους και τις συλλογές τους? Έχουμε πολιτιστικούς συλλόγους, είναι κύτταρα πολύ ζωντανά σε πολλές περιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, που διατηρούν ζωντανές πολλές πρακτικές και τα αντικείμενα που παράγονται ή που σχετίζονται, που είναι απαραίτητα για αυτές. Αυτά τα αντικείμενα, εάν πρόκειται να τα εκθέσουν ως σε κάποιο τύπου μουσείο, τους παροτρύνουμε και τους προτείνουμε πρότυπα καταγραφής, αλλά προφανώς δεν θα το κάνει το Υπουργείο. Όχι μόνο γιατί δεν επαρκεί, γιατί για να μπορείς να καταγράψεις σωστά μια φορεσιά που έχει ένας χορευτικός σύλλογος, για παράδειγμα, θα πρέπει να ξέρεις πώς προήλθε αυτή η φορεσιά στην κατοχή του συλλόγου. Πότε φτιάχτηκε, δηλαδή πράγματα που δεν μπορεί να τα ξέρει απλά ένας που πήρε να κάνει τη δουλειά. Πρέπει να την κάνει μαζί με αυτούς που συγκρότησαν τη συλλογή. Αυτό είναι πολύ βασικό σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα των πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα φαινόμενο που είναι πολύ δυσάρεστο, πρέπει να πω ότι δεν το έχουμε αντιμετωπίσει άμεσα. Έχουμε ακούσει τέτοια πράγματα, αλλά αυτό που λέμε πάντα είναι ότι οι εγγραφές που γίνονται στο Εθνικό Ευθύριο γίνονται για περιγράφουν ένα στοιχείο όπως το κάνει η κοινότητα η οποία το ενέγραψε. Αν τον ίδιο χορό τον χορεύει και το διπλανό χωριό και δεν καλύπτεται ή θέλει να εκφράσει και το δικό του, είναι ελεύθερη και εμείς δεν θα έχουμε καμία αντίρρηση, εφόσον το κάνουν σωστά, να εγγραφεί και αυτό το στοιχείο. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να μείνω σε αυτό το σημείο, ότι το Εθνικό Ευρετήριο
γραφές του, δεν δίνουν κανένας είδους κατοχύρωση, αποκλειστικότητα ή οτιδήποτε τέτοιο σε κανέναν. Όποιος μιλάει και έχει εγγραφή στο Εθνικό Βιβλιοτήριο, μιλάει για αυτό που ξέρει ο ίδιος, η ίδια και η ομάδα στην οποία ανήκει. Αν μια άλλη ομάδα θέλει να πει παρόμοιο, ευχαρίστως είμαστε εδώ. Αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Αγάπη, ως βασική διοργανωτές της της σημερινής εκδήλωσης, έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε το δικό μας, τη δική μας άποψη ως τελευταίο λόγο. Θα σου ζητήσω να μας συνοψίσεις τα τρία στοιχεία που θα θέλαμε να πάρουν οι συμμετέχοντες μαζί τους όσο αφορά τα ψηφιακά λογογραφικά αρχεία από την πλευρά του Εθνικού Συσσωρευτή, όπως τα βλέπουμε εμείς. Τι θα θέλαμε να τονίσουμε, δηλαδή. Ωραία. Μ' αρέσει αυτό, ότι μπορούμε να επιβάλλουμε ό,τι θέλουμε για την διαλειτουργικότητα των αποθετηρίων. Αρχικά, εμείς έχουμε εκδώσει, το είπα εγώ, το έχει αναφέρει λίγο και ο κύριος Ζαμπούλης και με χαροποίησε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε εκδώσει τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Είναι ένας πολύ σύντομος οδηγός, ο οποίος δίνει τις βασικές αρχές για την τεκμηρίωση των ψηφιακών αντικειμένων, έτσι, που είναι αναπαραστάσεις έργων τέχνης ή πολιτιστικών πόρων. Αυτές οι βασικές προδιαγραφές ουσιαστικά, αν ακολουθηθούν, καθιστούν κάθε ψηφιακή συλλογή διαλειτουργική και με εμάς και με τη Χειροπεάνα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τους πάντες να χρησιμοποιούν έγκριτα λεξιλόγια, ιδανικά ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει και πολλά λεξιλόγια τα οποία τα δίνουμε προς το κοινό ελεύθερα για χρήση. Υπάρχει και σχετικός οδηγός για το πώς μπορεί ένας φορέας να επαναχρησιμοποιήσει τα λεξιλόγια μας στο site του Search Culture. Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε την πρόσκληση στους ειδικούς του πεδίου να συνδιαμορφώσουμε μέσα στο Semantics.gr καινούργια λεξιλόγια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις κοινότητες και από εμάς σε βάθος χρόνου. Και τέλος, και πολύ σημαντικό, είναι ανάγκη για τη δημιουργία καλής ποιότητας ψηφιακών αρχείων. Είτε αυτά είναι οι φωτογραφίες, είτε είναι σκαναρισμένα χειρόγραφα, είτε είναι βίντεο ή 3D αναπαραστάσεις. Όσο πιο καλή είναι η ποιότητα της ψηφιοποίησης, τόσο πιο επαναχρησιμοποιήσιμο είναι το τεκμήριο αυτό στο διαδίκτυο. Αυτά τα τρία από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Θα κλείσουμε τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας σχεδόν 3 ώρες. Τραβήξαμε λίγο τη συζήτηση γιατί τα θέματα που ανοίξαμε είναι πάρα πολλά και σημαντικά και θεωρούμε ότι φυσικά η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλακεί και πολλούς περισσότερους κόσμους γιατί ήδη φάνηκε και από τις ερωτήσεις σας και τις συμμετοχές σας στο chat ότι και συμμετέχετε σε τις διαδικασίες από διαφορετικούς τομείς και θέσεις και σας ενδιαφέρει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, οπότε και εμείς θα φροντίσουμε έτσι ο διάλογος να παραμείνει ζωντανό σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.